Σόμος δεύτερος, Χαράλαμπος Σάντος τρίτος. Καλή επιτυχία σε ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ. Μακάρι να μας προσφέρουν το θέαμα που είδαμε στο μεγαλύτερο διάστημα των προηγούμενων τριών τελικών. Η πρώτη επίθεση στο παιχνίδι είναι για την Πετρολίνα ΑΕΚ. Τα προηγούμενα δύο παιχνίδια ανάσυε τα κέρδισε η ομάδα που είχε τον ρυθμό, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Ναι. Κοίταξε, τα τελευταία δύο παιχνίδια έχουν βρεθεί και στην άμυνα, έτσι. Δηλαδή και η ΑΕΚ την περασμένη εβδομάδα και το ΑΠΟΕΛ προχθές, με πολύ καλές άμυνες, έχουν περιορίσει τους καλούς δυνατούς παίκτες, αν θέλεις. Για παράδειγμα, ο Φίσερ προχθές και ο Παντελή ήταν σε πολύ καλή βραδιά. Και έχουν πάρει τα παιχνίδια. Το πρώτο φάουλ είναι από τον Τέντιους Μακφάντεν. Ο Χάρισον ελεύθερος, αστοχή rebound από τον Κρέμεν. Νίξ στην πρώτη επίθεση για τα ΑΠΟΕΛ. Μακφάντεν περιμένει μια κίνηση. Νομίζω θα ψάξει τον Γλυνιαδάκη. Συνηθίζει μπάλα να πηγαίνει μέσα. Φάουλ από τον Γλυνιαδάκη. Εύκολο και αχρίαστο φάουλ. Εδώ δεν υπήρχε περίπτωση να κερδίσει την μπάλα ο Γλυνιαδάκης. Είναι επιρρεπής τα φαουλ σε όλη τη σειρά. Παροπλίζει τον εαυτό του νωρίς. Εδώ κοιτάξτε πώς πάει και κάνει την επαφή στον Χάρισον. Το πρώτο φάουλ για τον Ελλαδίτη Σέντερ, ο οποίος έχει και ένα πέρασμα από τον μαγικό κόσμο του NBA. Τρίτο φάουλ για το ΑΠΟΕΛ, πρώτο για τον Κρέμεν. Γρήγορα, γρήγορα, μέσα σε ένα λεπτό θα κάνουν τρία φάουλ οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ. Και είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα αυτό για την ΑΕΚ, τουλάχιστον στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Σιγά σιγά μαζεύεται και ο κόσμος εδώ στο Κίτιον. Έχουν έρθει και οι οργανωμένοι της ΑΕΚ. Ιάκωβος Παντελή για τρεις, το πρώτο καλάθι του παιχνιδιού. Είναι τρίποντο και είναι από έναν παίχτη κλειδί στην πορεία αυτής της σειράς. Θα απαντήσει το ΑΠΟΕΛ με το πρώτο καλάθι από τον Τζαμάρ Ντίξ. 3-2. Παντελή παίρνει το σκρίν από τον Σουκ. Άλλαξε το μαρκάρισμα, ο Κρέμεν επάνω του. Ελεύθερος ο Χάρισον, έκανε την κίνηση, πάτησε γερά, έβαλε το καλάθι ο Μάικλ Χάρισον. 5-2. Καλό ξεκίνημα για την ΑΕΚ, η οποία έχει και το πλεονέκτημα με τα φάουλ αυτή τη στιγμή. Ο Πουλ σκαστή πάσα για τον Μακφάντεν. Άλλαξαν ωραία οι δύο Αμερικανοί. Πουλ για το 5-5, ήταν τρίποντο. Το πρώτο τρίποντο και για το ΑΠΟΕΛ. Ραντούνοβιτς θα σηκωθεί πάρα πολύ ψηλά ο Ραντούνοβιτς για να σκοράρει και αυτός για το 7-5. Έχουν πει επιθετικά οι δύο ομάδες. Η ΑΕΚ στο προηγούμενο παιχνίδι είχε βάλει στην πρώτη περίοδο μόλις 7 πόντους, όσους έχει βάλει τώρα σε 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Αυτό κάνει καμιά φορά η διαφορά της έδρας. Το πρώτο φάουλ θα χρεωθεί στην ΑΕΚ το νούμερο 55, λέει ο κύριος Σόμος, είναι ο Μάικ Χάρισον. Πρώτο φάουλ για τον Αμερικανό, από ένα φάουλ για τους δύο σέντερ, Γλυνιαδάκη και Χάρισον. Ντίξ, Κρέμεν. Θα πέσει πάνω του ο Χάρισον, καλά έκανε ο Κρέμεν και βγάλε έξω. Δυσκολεύεται ο Μακφάντεν, τελικά δεν θα βρει τίποτα η μπάλα. Είναι παράβαση 24 δευτερολέπτων για το ΑΠΟΕΛ. 7-5, 7 και 15 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Μιλόσεβιτς στην οργάνωση του παιχνιδιού για την ΑΕΚ. Θα περάσει μέσα στη ρακέτα, δυσκολεύεται. Ξαναπαίρνει από τον Τσούπ. Μιλόσεβιτς πήρε το σκρίν από τον Χάρισον. Ραντούνοβιτς για τρεις, δεν είναι καλό το σούτ.
rebound από τον Κρέμερ και φάουλ του Τσούπ για να σταματήσει τον ευνηδιασμό. Δεύτερο ομαδικό για την ΑΕΚ. Τρία για το ΑΠΟΕΛ. Τα τρία που έκανε στο πρώτο λεπτό του παιχνιδιού. Οι δύο ομάδες που στηρίχθηκαν σε διαφορετικά πράγματα για να κερδίσουν το δεύτερο και το τρίτο παιχνίδι, η ΑΕΚ και το ΑΠΟΕΛ αντίστοιχα. Η ΑΕΚ κέρδισε στην έδρα της το δεύτερο παιχνίδι με όπλο την επίθεση, ενώ το ΑΠΟΕΛ κέρδισε το τρίτο παιχνίδι εξαιτίας της πολύ καλής του άμυνας. Εδώ το καλάθι από τον Τζαμάρ Ντίξ θα φέρει το παιχνίδι ξανά στη ισοπαλία. 7-7. Παντελή ξέφυγε πανέμορφα από τον Πουλ, θα χάσει όμως το σουτ. Ριμπάουντ του Μακφάντεν με τη βοήθεια του πανταχού παρόν Κρέμεν. Ελεύθερος για τρεις, αστοχή ο Μακφάντεν. Ριμπάουντ ο Ραντούνοβιτς, πάνω κάτω η μπάλα, καλός ρυθμός από τις δύο ομάδες στα πρώτα 4 λεπτά. Μιλόσεβιτς το πρώτο του καλάθι στους φετινούς τελικούς. 9-7, λάθος από τους παίκτες του Αποέλο. Πουλ δεν μπορεί να συγκρατήσει την μακρινή αυτή πάσα. 5-47, θα ξαναγυρίσει μπάλα στους παίκτες της ΑΕΚ. Ποιες οι πρώτες επισημάνσεις, Νάση, από το παιχνίδι που βλέπουμε? Μέχρι τώρα νομίζω είναι ισοδύναμο το παιχνίδι, Μάριε. Να σου πω κάτι, εάν καταφέρει το ΑΠΟΕΛ να μείνει κοντά στον ίχρονο και πλέον το πιστέψει, ξέρεις, όλα είναι πιθανά. Το μυστικό, το έχει πει και ο Χριστόφρος Λιβαδιώδης, είναι η αρχή του παιχνιδιού εκεί. Εντάξει, μέχρι στιγμής νομίζω και οι ομάδες πάνε καλά. Έχουμε την πρώτη αλλαγή για την ΑΕΚ, πολύ ενδιαφέρουσα. Ο Φίσερ θα πάρει τη θέση του Χάρισον. Υπάρχει σοβαρή διαφορά ύψους στη θέση 5. Έλα, Νασίε. Ναι, απλά να πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα σε αυτό το γήπεδο ο Νικόλας Παπαδόπουλος είχε την ευκαιρία να αρχίσει με τον Γκαρσία. Ενδεχομένως είχαμε συζητήσει, αν θυμάστε, την θεωρητικά στρατηγική που είχε να ακολουθήσει. Απόψε δεν είχε τον Γκαρσία στην ομάδα, που ενδεχομένως να είναι ένα πρόβλημα. Διότι κάτω από το καλάθι, βασικά ο κλασικό πεντάρι δεν έχει άλλο αυτή τη στιγμή. Ήταν ο Γκαρσία, ο δεύτερος, τώρα παίζει μόνο με τον Χάρισον. Ο Γκαρσία, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα, πάντως τον βλέπω με τα ρούχα κανονικά και τη στολή του και τη φανέλα του με το νούμερο 15. Δεν ξέρω αν μπορεί τελικά κάποια στιγμή να τον δούμε στο γήπεδο. Είναι κανονικά πάντως στον πάγκο της ομάδας. Ο Τσουκ βάζει το τρίποντο και φέρνει την διαφορά στους 5. Με το δεύτερο του τρίποντο. Έλα, Γρηγόρη, γρήγορα. Όσα που μίλησε για τον Τζόζο, να σου πω απλά ότι μου είπε ο Νικόλας Παπαδόπουλος ότι ήταν με δική του πρωτοβουλία, του Τζόζο δηλαδή, να καθίσει στον πάγκο με την φανέλα της ομάδας. Δεν μπορεί να αγωνιστεί, αλλά ο ίδιος ζήτησε να κάτσει στον πάγκο και με την πρώτη ευκαιρία, αν μπορεί ο σκηνοθέτης να μας δείξει ένα πανό στην κερκίδα στα δεξιά μου. Έχουν αναρτήσει ένα υπέροχο πανό οι ακαδημίες της ΑΕΚ που γράφει χαρακτηριστικά Τζόζο Γκαρσία, we love you. Πολύ ωραίο πανό, Μάρη, δεν ξέρω αν το βλέπεις και εσύ. Το βλέπω, Τζόζο Γκαρσία, που για όσους δεν το γνωρίζουν, να δείτε το πανό. Για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι υπεύθυνος των ακαδημιών της ΑΕΚ. Μαζί με τον Κέβιν Φλόρεν. Μαζί με τον Φλόρεν, τον 50χρονο Κέβιν Φλόρεν, που ακόμα αγωνίζεται στην ομάδα της Ένωσης Νέων Παραλυμνίου. Και μάλιστα έκανε και double-double στον τελικό του κυπέλλου ανδρών Β' κατηγορίας. Μια απίστευτη ιστορία, Νάση, ο Κέβιν Φλόρεντ. Μαρία, να σου πω κάτι. Εγώ τον Κέβιν Φλόρεντ θυμάμαι από τον πεζοπορικό με τον Τζον Γουάιτ. Βεβαίως. Και οι δύο εκπληκτικοί παίχτες. Θα πρέπει να σου πω ότι δεν έχω δει πιο αθλητικό παίχτη από τον Κέβιν Φλόρεντ. Δηλαδή ήταν όπως το λάστιχο, Μάρια, και τώρα είναι και 50 χρονών. Πόσο χρόνο, 50. Είναι 50. Ο Πουλ με δύο βολές φτάνει τους 5 πόντους. Είναι πρώτο σκόρερ για τα Πουέλ. Δύο παίχτες έχουν σκόρερ για τα Πουέλ. 5 ο Πουλ, 4 ο Ντίξ. Δεν δόθηκε το φάουλ του Πουλ πάνω στον Παντελή. Παντελή που προηγουμένως αναγκάστηκε να κάνει το φάουλ μετά το λάθος. Ραντούνοβιτς δεν θα καταφέρει ούτε στη συνέχεια με το follow και ο Τσουπ
12-9. Το Αποέλ που βρέθηκε πίσω με 5, τώρα μπορεί να μειώσει στον 1, όπως και κάνει με την υπέροχη προσπάθεια του Τζαμάρ Ντίξ, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, Νάση, έχει ανεβάσει πολύ την παραγωγικότητα του στους τελικούς σε σχέση με την κανονική περίοδο. Ναι, και καταρχήν να σου πω ότι είχε 30 πόντους στο πρώτο παιχνίδι. Ναι, ο μέσος τώρα είναι πιο ψηλός από την κανονική διάρκεια, όντως. Εντάξει, είναι ο playmaker της ομάδας, μάρε κάνει τη δουλειά του. Όπως κάνει τη δουλειά του, πάρα πολύ καλά. Και ο Ντέγιαν Τσούμ, όπως την έκανε και με την ΕΘΑ και πήρε το πρωτάθλημα. Φιλοδοξία να το κάνει και με την ΑΕΚ. Εδώ καλάθι και φάουλ. Το φάουλ είναι από τον Κρέμεν και είναι το δεύτερο για τον Τσέχο. Πρόβλημα για τον Τόι τον Κωνσταντινίδη, για τον all-around παίχτη του. Το Μίχαλ Κρέμεν που κάνει πολλή δουλειά, κυρίως στα rebound. Ναι, ναι, ναι. Όντως είναι. Οι δύο ομάδες μα έχουν από δύο παίχτες που υπερισχύουν στα rebound. Ραντούνοβις και Τσούπ για την ΑΕΚ και Κρέμεν και Λαζάρ για το Αποέλ. Είναι δύο, από δύο παίχτες οι οποίοι μαζεύονται περισσότερα rebound. Και ο Λάζαρ Αντοσάλιεβιτς, στον οποίο αναφέρθηκες, πήγε ήδη στον πάγκο και θα περάσει με την πρώτη ευκαιρία στο παιχνίδι, λογικά, στη θέση του Μίχαλ Κρέμεν. Πρώτο καλάθι για τον Μακφάντεν προηγουμένως, για το 15-13. Φίσερ δεν έχει πάρει ακόμα πρωτοβουλίες. Τώρα πάει να παίξει τον Γλυνιαδάκη, βγάζει έξω για τον Τσούπ, ο Τσούπ το έχει, τον νιώθει, δεν το βάζει όμως. Αστοχή στο τρίποντο, rebound εύκολο από τον Πουλ, ο οποίος σταμάτησε, επιτάχυνε και είναι το πέμπτο ομαδικό φάουλ για την ΑΕΚ. Ο Λέιζερ το έχει κάνει, όπως με ενημερώνει ο Γρηγόρης και τον ευχαριστώ. Θα έχουμε βολές λοιπόν για κάθε φάουλ και των δύο ομάδων από εδώ και πέρα στην πρώτη περίοδο. Μαζεύτηκε κόσμος, υπάρχουν φίλοι της ΑΕΚ κάποιοι και στο πέταλο που είδαμε προηγουμένως το πανό για τον Γκαρσία. Υπάρχει και ένα άλλο ωραίο πανό, γεμάτο νόημα, τρεις λέξεις αλλά τα λένε όλα. Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε. Βεβαίως αναφέρονται στον Ανδρέα τον Λευκαρίτη, ο οποίος έχει ξαναγεννήσει αυτή την ομάδα, μια ομάδα που είχε γνωρίσει η δόξα επί των ημερών του πατέρα του, του Ντίνου του Λευκαρίτη. Δύο βολές από τον Ντίξ θα φέρουν το παιχνίδι στην ισοπαλία. 15-15, 8 πόντοι μέχρι στιγμής για τον Τζαμάρ Ντίξ. Παντελή, ζητάν μπάλα ο Φίσερ. Βγαίνει πολύ έξω ο Γλυνιαδάκης για να το μαρκάρει. Ο Φίσερ θα μπει και θα ονειπίσει πάρα πολύ όμορφα. Εξαιρετική προσπάθεια από τον Σαρόν Φίσερ. Η ΑΕΚ βάζει σήμερα τις προσπάθειες μέσα στο καλάθι που δεν έβαζε στο προηγούμενο παιχνίδι. Ο Ντίξ επιμένει, φτάνει τους 10 πόντους και κάνει εκπληκτική παρουσία μέχρι στιγμής. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΑΕΚ στο προηγούμενο παιχνίδι στο Λευκόθεο έβαλε το πρώτο της δίποντο στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Τσούπ εδώ θα περάσει πάρα πολύ ωραία με τις προσποιήσεις, θα πάρει το φάουλ και είναι το δεύτερο, νομίζω, από τον Γλυνιαδάκη. Ναι, στον Γλυνιαδάκη το δίνει ο κύριος Σάντος. Εδώ βλέπουμε ξανά πως υπάρχει φάουλ και βεβαίως θα φύγει ο Γλυνιαδάκης. Θα μπει στο παιχνίδι ο Κρίτολ που κάνει να σιωρινέ πολύ καλή σειρά. Ιδιαίτερα το προηγούμενο παιχνίδι ήταν πολύ καλός, Μάριε. Και δεν είναι μόνο η πόντη, είναι και παρουσία στον αγωνιστικό χώρο, η αυτοπεποίθηση κτλ. Αν με ρωτάς εμένα, δεν έχει βοηθήσει το ΑΠΟΕΛ όσον θα περίμενε κανείς, προσωπική μου άποψη. Μπορεί να το βοηθήσει τα τελευταία, τα επόμενα, είτε σήμερα ή αν χρειαστεί και το επόμενο παιχνίδι. Οι βολές μέχρι στιγμής 4-4 για το ΑΠΟΕΛ, 2 στις 3 για την ΑΕΚ. Εδώ ο Κρήτολα στοχεί. Δεν τον εμπόδισε πάρα πολύ ο Φίσερ. Ήταν καλή η κίνηση του Κρήτου, αλλά ήταν άστοχο το σουτ. Ο Τσούπ θα βγάλει έξω για τον Μπούσερ. Γύρισε η μπάλα για την ΑΕΚ. Ο Παντελή θα πρέπει να ψάξει κάποιον. Θα δώσει στον Τσούπ, θα μπει. Θα πάρει φάουλ ο Τσούπ. Άλλη μια καλή κίνηση. Εδώ άνοιξε πολύ η άμυνα του ΑΠΟΕΛ. Δεν είχε ισορροπία. Δύο βολές για τον Ντέγιαν Τσούπ, ο οποίος έχει κάνει καλό ξεκίνημα. Έχει 7 πόντους. Και παραδοσιακά στις ομάδες που αγωνιζόταν ο Τσούπ, όταν είναι στην μέρα του, ως συνήθως κερδίζουν. Βεβαίως τώρα έχει χάσει δύο συνεχόμενες βολές. Ο Ντέιαν Τσούπ μένει
στους 7 πόντους. Είναι μακράν ο πρώτος σκόρερ για την ΑΕΚ. Βάζει την δεύτερη βολή, πάει στους 8 πόντους. Και η διαφορά πάει στο καλάθι, 19-17. 10 από τους 17 πόντους του ΑΠΟΕΛ από τον Τζαμάρ Ντίξ. Μακφάτεν. Μέσα η μπάλα ωραία για τον Ραντοσάλιεβιτς. Έρχεται ο Κρίτολ, δεν μπορεί για το follow. Και τελικά μαζεύει την μπάλα ο Τσούπ. Χάνει το εύκολο καλάθι του ΑΠΟΕΛ. Και με τον Ραντοσάλιεβιτς και με τον Κρίτολ. Παντελή σταματά για 3. Ελεύθερος αστοχή. Το rebound όμως από τον Φίσερ μέσα από όλους. Ξανά ο Παντελή. Αυτή τη φορά δεν κάνει το τρίπον, το δίστασε. Και θα πάει η ΑΕΚ σε κοντρόλ επίθεση με τον Φίσερ να παίρνει την μπάλα. Του δίνουν χώρο. Θα κάνει το Φίσερ στοχή. Rebound από τον Πουλ. 40 δευτερόλεπτα για την πρώτη περίοδο. Μια καλή πρώτη περίοδος με ψηλό σχετικά σκορ. Η μπάλα στα σίγουρα χέρια του Ντίξ για τα Πουέλ, ο οποίος θα πάρει το screen από τον Κρίτολ. Δεν είναι το pick and roll, μόνο ο Ντίξ. Και συνέχεια έχουμε σφύριγμα και φάουλ. Δεύτερο και από τον Κρίτολ. Να λοιπόν τα προβλήματα για τα Πουέλ. 2 ο Κρίτολ, 2 ο Γλυνιαδάκης, 2 ο Κρέμεν. Δεν υπάρχει παίκτης της ΑΕΚ που να έχει 2 φάουλ. Και τώρα θα περάσει ο Χάρισον για τελευταία 26 δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ. Έφυγε ο Τσούπ με πάρα πολύ καλή παρουσία. 2 βολές για τον Τάιλερ Έιμος Λέιζερ. Πρώτη εύστοχη, είναι και ο πρώτος πόντος για τον Αμερικανό που έχει και ένα μικρό πέρασμα από το ΑΠΟΕΛ και από την ΕΝΑΔ στο πρωτάθλημά μας. 1-2, 20-17 το ΑΠΟΕΛ μπορεί να μειώσει στον πόντο ή να επισοφαρίσει στην δικιά του τελευταία επίθεση. Υπάρχει λιγοστός προς και Αντινάκη που όμως κλέβει την μπάλα. Φεύγει ο Φίσερ στον ευθυνδιασμό. Δεν έγινε το λάθος, έγινε η τάπα. Ο Φίσερ όμως θα ξαναπάρει και θα καρφώσει την μπάλα. Σαρόν Φίσερ για το 22-17, 3 δευτερόλεπτα. Προλαβαίνει ο Μακφάτεν. Θα κάνει το σουτ, μετράει αν μπει. Δεν θα μπει μπάλα στο καλάτι. Τέλος της πρώτης περίοδου. Η ΑΕΚ προηγείται με 22-17 το ΑΠΟΕΛ στον τέταρτο τελικό των play-off. Πάμε σε διάλειμμα. Ξανά μαζί φίλες και φίλοι συνδρομητές της CitaVision στο Κίτιον της Λάρνακας διεξάγεται ο δεύτερος τελικός των play-off ανάμεσα στην Πετρολίνα ΑΕΚ και το ΑΠΟΕΛ. Βλέπουμε κάποια από τα καλύτερα στιγμιότυπα του παιχνιδιού μέχρι στιγμής. Η πρώτη περίοδος που τελείωσε με την ΑΕΚ να προηγείται 22-17. Δεν είχαμε time out Γρηγόρη Γρηγορά στην πρώτη περίοδο. Θεωρητικά είναι και οι δύο προπονητές ευχαριστημένοι. Τι μας μεταφέρεις από τους πάγκους? Ακριβώς όπως τα είπες είναι μάρε τα πράγματα. Να προσέξουν λίγο στην άμυνα ουσιαστικά ζήτησε ο Αντώνης Κωνσταντινίδης στους παίχτες του και στον Κρήτο να προσέξει το τρίτο φάουλ αφού αν υποπέσει νωρίς σε τρίτο φάουλ τότε θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα για το ΑΠΟΕΛ. Στην επίθεση να παίρνει περισσότερες πρωτοβουλίες ο Ντίνκς και να ταΐζει μέσα τον Κρίτολ, ο οποίος όπως είπατε και εσείς, τα πηγαίνει περίφημα μέχρι στιγμής στους τελικούς. Τώρα, όσον αφορά ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ζήτησε από τους παίκτες του περισσότερη ηρεμία και να μην διστάζουν να εκτελούν όταν έχουν τον χώρο. Όπως προηγουμένως, μετά από ένα τρίποντο του Ιάκωβου άστοχο, που έχασαν ουσιαστικά ολόκληρη επίθεση γιατί δίστασαν να σουτάρουν. Στην άμυνα να πιέσουν και να παίζουν επιθετική άμυνα, χαρακτηριστικά ζήτησε ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Προηγουμένως έβαλε το καλάθι ο Μπούσερ, ήταν το πρώτο στο παιχνίδι. Εδώ οι παίκτες της ΑΕΚ θα κερδίζουν ξανά την κατοχή με την άστοχη προσπάθεια του Κούνα. Η ΑΕΚ έχει αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη της διαφορά στο παιχνίδι. 7 πόντοι. Εδώ βλέπουμε το φάουλ με το σώμα, με τον ώμο από τον Βασίλη τον Κούνα που έκανε κίνηση για να σταματήσει τον ευθυδιασμό. 9 και 12 το πρώτο φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο, στην δεύτερη περίοδο, συγγνώμη. Στο συν 7 λοιπόν η ΑΕΚ που δεν έχει τον Παντελή αυτή τη στιγμή στην πεντάδα. Παίζει με Μπούσερ και Μιλόσεβιτς στα γκάρτ. Ξεκούραση για τον Παντελή, ξεκούραση για τον Τσούπ και τον Ραντούνοβιτς από τους πενταδάτους της ΑΕΚ. Έλα Γρηγόρη.
απλά ότι σήμερα μπορεί να ξεκουραστεί ο Ιάκωβος, γιατί στα προηγούμενα παιχνίδια και να ήθελε, δεν μπορούσε να πάρει κάποιες ανάσες. Δεν υπήρχε άλλος άσος ουσιαστικά να αντικαταστήσει. Εδώ υπάρχει φάουλ από τον Λέιζερ μετά που χάνει την μπάλα από τον Κούνα. Το πρώτο της ΑΕΚ για την δεύτερη περίοδο, το δεύτερο προσωπικό όμως για τον Λέιζερ που τα βάζει με τον εαυτό του. Εδώ κοιτάξτε πώς του κλέβει την μπάλα ο Κούνας και στη συνέχεια το φάουλ από τον Τάιλερ Λέιζερ. Νάση, έχει σημειώσει κάτι στα στατιστικά σου? Κοίταξε, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Ουσιαστικά περίπου είναι ισοστοιχισμένο ο αγώνας. Τα rebound είναι 19, 2-3 είναι τα λάθη Μάριε. Ευστοχία, ελαφρά πιο ευστοχή είναι η ΑΕΚ, θα έλεγα. Και αυτό που το μόνο χαρακτηριστικό είναι ότι έχει πάρει 5 πόντους από τον πάγκο η ΑΕΚ και αυτοί έχουν έρθει από τον Φίσερ. Εδώ παίρνει πόντους από τον πάγκο το Αποέλ και μάλιστα με το τρίποντο του Κούνα. Δύο τρίποντα και για το Αποέλ, όπως και για την ΑΕΚ. Ωραία, ο Φίσερ μόνος, θα βάλει μάνα στο καλάθι, θα πάρει και το φάουλ από τον Κούνα. Οι παίκτες που ξέρουν να καρφώσουν την μπάλα έχουν πάντα ένα πλεονέκτημα. Ναι, απλά εκεί δεν χρειάζεται καν να κάνεις την κίνηση. Όταν την, πάρεις, όταν την έχει πάρει εκεί, ναι, και πάει αγάρφο, δεν χρειάζεται καν να κάνεις την κίνηση, θα πάρεις το φάουλ, είναι ξεκάθαρο. Είναι σοβαρό το λάθος του Κούνα, γιατί ο Φίσερ δεν είναι ο παίκτης που θα πάει να κάνει lay-up με πιθανότητα να το χάσει. Είναι και το δεύτερο για τον Κούνα. Ευχαριστώ, Γρηγορή, για την ενημέρωση. Ο Κούνας που εδώ θα χάσει την μπάλα, ο Φίσερ θα κλέψει. 3-1 για την ΑΕΚ. Ο Φίσερ θα την κουβαλήσει μέχρι το τέλος. Απίστευτος παίκτης, απίστευτη κινητικότητα και ταχύτητα για τον όγκο του. 29-20 για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ στο σύν 9 αναγκάζει τον Τόνι τον Κωνσταντινίδη να πάρει το πρώτο του time out. Εδώ κοιτάξτε πόσο ωραία ο Φίσερ κουβαλάει την μπάλα με όλον αυτόν τον όγκο, το οποίο μάλλον όμως είναι μισ και τίποτε άλλο από τον Σαρόν Φίσερ. Ο Τόνι ο Κωνσταντινίδης τα λέει σε πολύ έντονο ύφος εκεί στους παίκτες του. Χρησιμοποιεί και κάποιες λέξεις που δεν ξέρω αν βγαίνουν στον αέρα, αλλά είναι πολύ εκνευρισμένος και θα μας τα μεταφέρει. Όχι 100% Γρηγόρη. Γιατί κάποια πράγματα δεν λέγουν έτσι, όπως τα είπε ο Τόνις. Άγιες αυτές που είπε στους παίκτες του, στη συνέχεια τους ζήτησε να παίξουν pick and roll και να γυρίζουν πιο γρήγορα την μπάλα. Τα υπόλοιπα νομίζω να φαντάζεστε, φωνές για την κάκιστη άμυνα και για το ότι βγάζει συνεχώς ευνηδιασμούς η ΑΕΚ. Έντονες παρατηρήσεις μεταξύ ανδρών όμως και μεταξύ τους μπορούν κάποια πράγματα βεβαίως να λέγονται, γιατί στην πραγματικότητα είναι μια οικογένεια οι ομάδες. Και στην προκειμένη του Αποέλ και η ΑΕΚ. Δείξει για τρεις, έχει ώρα να κάνει κάποιο ζούντα στοχή. Οι παίκτες της ΑΕΚ ελέγχουν το rebound με τον Λέιζερ. Προσπαθούν οι παίκτες του Αποέλ να κάνουν ένα φάουλ, να σταματήσουν τον ευνηδιασμό. Η ΑΕΚ δεν θα πάει σε ευνηδιασμό, πάει σε control επίθεση με τον Φίσερ. Να είναι πολύ ζεστός. Βγάζει την αμήνα ο Κούνας. 5 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Αποέλ. 7,5 για την δεύτερη περίοδο. 7,5 λεπτά. Ο Μακφάτερ στη θέση του Ντίξ που έχει κουραστεί. Ανέλαβε όλο το επιθετικό βάρος στην πρώτη περίοδο. Λέιζερ για 3 για την ΑΕΚ. Άστοχος η μπάλα. Ξανά στον Λέιζερ. Και τώρα υπάρχει πλεονέκτημα για την ΑΕΚ. Τρίποντο εύστοχο από τον Ίγκορ Μιλόσεβιτς, ο οποίος πάει στους 5 πόντους. Τρίτο τρίποντο για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ανεβαίνει στο σύν 12, Ραντοσάλιεβιτς για 3, απαντά αμέσως ο Λάζαρ Ραντοσάλιεβιτς, είναι το πρώτο του τρίποντο και ξανά η διαφορά στους 9, 32-23 φάουλ από τον Πουλ. Μένουν ψηλά οι παίκτες του Αποέλ για να μαρκάρουν. Φωνάζει ο Τόνις ο Κωνσταντινίδης τώρα. Εδώ ξανά εύκολο φάουλ. Δίνει εδώ ο κύριος Σόμος. Και αυτό το ακούει από τον Τόνι τον Κωνσταντινίδη και θα δεχτεί τώρα τεχνική ποινή από τον Ελλαδίτη διαιτητή, τον Χαράλαμπο Καρακατσούνη. Ο κύριος Σόμος είχε δώσει το φάουλ, ο κύριος Καρακατσούνης, ο πρώτος διαιτητής, την τεχνική ποινή στον Τόνι τον Κωνσταντινίδη. Αυτό σημαίνει
Δύο βολές για τον Ραντούνοβιτς, για την ΑΕΚ και κατοχή για την ομάδα της Λάρνακας. 33-23. Στους τρεις ο Ραντούνοβιτς. Και τώρα στους τέσσερις αξιοποιεί την μισή τεχνική ποινή. Και η κατοχή για την ΑΕΚ. Μεγαλύτερη διαφορά το συν 12 για την ομάδα της Λάρνακας. 34-23. Πολύ καλό παιχνίδι μέχρι στιγμής και από τον Μιλόσεβιτς. Στην οργάνωση για την ΑΕΚ, Φίσερ. Φοβερή προσπάθεια, φοβερή φάση. Απίστευτη φάση για την ΑΕΚ. Με τον Φίσερ να βλέπει την κίνηση του Χάρισον. Καταπληκτικό καλάθι, 36-23. Θυμίζει να σε πολλά η ΑΕΚ, την ΑΕΚ της περασμένης εβδομάδας. Ναι, και βέβαια από τη στιγμή που Απόελ έχει προβλήματα με τα φάουλ, Μαρία, από την ώρα που έχει βγει έξω ο Γλυνιανάκης, έχει αλλάξει λίγο το παιχνίδι. Εκμεταλλεύεται βέβαια στη δύναμη του Φίσερ κάτω από το καλάθι η ΑΕΚ, τρέχει το παιχνίδι και είναι μπροστά στο σκορ. Πρώτο φάουλ για τον Ραντούνοβιτς, στον οποίο από τον πάγκο είπαν μην διαμαρτυρηθείς, γιατί ξέρουν ότι ο κύριος Καρακατσούνης από τη στιγμή που έχει ήδη δώσει τεχνική ποινή στον Τόντο Κωνσταντινίδη, δεν θέλει και πολύ να δώσει και στην άλλη πλευρά. Κούνας, Ραντοσάλεβης έκανε την ωραία κίνηση, μπήκε τον ίδιο Κούνας, έβαλε την μπάλα στο καλάθι. 5 συνεχόμενοι πόντοι από τον Λάζα Ραντοσάλεβιτς για το 36-25. Μιλόσεβιτς με τον Χάρισον στο σκριν. Μιλόσεβιτς, φοβερή, ωραία προσπάθεια. Τον Μιλόσεβιτς θα πάρει το φάουλ. Καλή κίνηση. Βοήθησε πάρα πολύ και το σκριν από τον Χάρισον. Ο Γλυνιαδάκης θα περάσει μέσα γιατί έχουμε 3 φάουλ για τον Κρήτον. Εδώ είναι το τρίτο φάουλ από τον Κρήτον. Από τη στιγμή που τον πέρασε στην ταχύτητα ο Μιλόσεβιτς. Τα φάουλ συνολικά είναι 7 για την ΑΕΚ, 11 για το ΑΠΟΕΛ. Ο Φίσερ δεν μπορεί να καρφώσει, η μπάλα θα μείνει στην ΑΕΚ γιατί ο Μιλόσεβιτς έξυπνα πριν αυτή βγει την ρίχνει πάνω στον Μακφάτεν. Είναι επίθεση όμως 6 δευτερολέπτων. Κοιτάξτε εδώ, ο Φίσερ δεν μπορεί να καρφώσει εκεί απέναντι στον Γλυνιαδάκη και πριν βγει η μπάλα έξω ο Μιλόσεβιτς έξυπνα, είδατε τι έκανε. Ξεκουράστηκαν Παντελή και Τσούπ, φεύγουν χειροκροτούμενοι ο Μιλόσεβιτς και ο Φίσερ. Μιλόσεβιτς 5 πόντους, Φίσερ 9 πόντους ερχόμενος από τον πάγκο. Ο Τσούπ σε μια δύσκολη προσπάθεια θα μαζέψει ο ίδιος το rebound και θα βάλει την μπάλα μέσα. 10 πόντοι για τον Βόσνιο, 38-25 η ΑΕΚ. Στο συν 13, Κούνας. Δύσκολη προσπάθεια, δεν θα βάλει το καλάθι, θα πάρει όμως το φάουλ. Ο Βασίλης, ο Κούνας, με την εμπειρία από το ελληνικό μπάσκετ. Δύο βολές. Εδώ ξανά το φάουλ με το σώμα. Από τον Μπούσερ είναι και για αυτόν. Το πρώτο από την ΑΕΚ, έχει 2 φάουλ μόνο ο Λέιζερ. Από το ΑΠΟΕΛ έχει 3 φάουλ ο Κρήτολ και από 2 ο Γλυνιαδάκης και ο Κρέμεν. Ο Κούνας στην πρώτη βολή ήταν εύστοχος. Και στην δεύτερη φτάνει τους 5 πόντους, η διαφορά στους 11. Μακφάτεν δυσκολεύει τον Παντελή, ο οποίος αναγκάζεται να παίξει με τον Χάρισον για να περάσει το κέντρο. Και τώρα ο Τσούπ. Παντελή, κίνηση από τον Μπούσερ, παίρνει μπάλα, σκρίν από τον Χάρισον. Γυρίζει μπάλα για την ΑΕΚ, καλή κυκλοφορία, Ραντούνοβιτς στα 3 δευτερόλεπτα. Μπούσερ κάνει το σούτ με τη λήξη του χρόνου, αστοχή. Rebound για τον Κρέμεν. Ήταν καλή επίθεση για την ΑΕΚ, άργησαν λίγο στο τέλος και δεν βγήκε ένα καλό σούτ. Μακφάτεν, μόνος του άνοιξε τον διάδρομο, αστόχησε στο τρίποντο. Παντελή πάει με τον Κούνα, με ταμπλό, δεν θα καταφέρει ο Τσούπ όμως στο rebound και ανανεώνει την επίθεση της ΑΕΚ. Στα μέσα της δεύτερης περίοδου, Παντελή για τον Μπούσερ. Τον μαρκάρουν 2, αναγκάζεται στον Ραντούνοβιτς, ο οποίος κάνει βήματα.
ήταν πάρα πολύ κοντά ο κύριος Σόμος. Δεν υπάρχει διαμαρτυρία από πλευράς ΑΕΚ. Διαμαρτύρεται τον Παπαδόπουλο στον Μπούσερ γιατί πήγε και κλείστηκε. Εδώ ξανά βλέπετε τα βήματα του Μπάλσα Ραντούνοβιτς. Τρία ομαδικά για την ΑΕΚ, τέσσερα για το ΑΠΟΕΛ στην δεύτερη περίοδο. Δίξ, ζητά ο Γλυνιαδάκης. Ο Γλυνιαδάκης δεν έχει πάρει πρωτοβουλίες, τώρα βάζει την μπάλα στο καλάθι. Είναι το πρώτο καλάθι για τον Ανδρέα Γλυνιαδάκη και είναι και το πρώτο time out, Γρηγόρη, για τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Το πρώτο time out για τον Παπαδόπουλο. Βλέπει την διαφορά να πέφτει από τους 13 στους 9. Τι δεν πάει καλά να σε για την ΑΕΚ? Κοίταξε, καταρχήν θα πρέπει να σου πω ότι έχω προσέξει τον Μακφάντεν, ο οποίος έκανε 2-3 φορές πολύ βεβαιασμένα σουτ. Πήρε την μπάλα η ΑΕΚ, έτρεξε στον εφηδιασμό και όντως η μπάλα θα πρέπει να πάει στο Γκρινιαδάκη. Θα πρέπει να πάει μέσα. Έχω την εντύπωση ότι ακόμα δεν έχει πάει πέραν της τελευταίας φορά. Πάμε να ακούσουμε και λίγο ήχο από λίγο να Παπαδόπουλο. Wait for the screens to play. Moving the ball, good. You gotta shoot it too. Andy. 1, 2, 3. Bravo, Mike. Wait for the screens. Μας πέρα, Γρηγόρη, η ΑΕΚ εκτός από τον Νικόλα Παπαδόπουλο και τον Νικόλα Παπαδόπουλο έχει προπονητές και τον Τζότζον Γκαρσία και τον Γιώργο τον Παλάλα. Ακριβώς. Εντάξει, μεταξύ Αστίου Σοβαρού, τόσο ο Παλάλας όσο και ο Τζότζο είναι προπονητές. Ο Γιώργος ο Παλάλας πέρσι με τις γυναίκες της ΑΕΛ. Ο Τζότζο είναι προπονητής τα τελευταία χρόνια στους μικρούς, έτσι γνωρίζουν τα βασικά τουλάχιστον. Στις οδηγίες τώρα του Νικόλα του Παπαδόπουλου ήταν περισσότερο στο πώς να παίξουν τον Ανδρέα τον Γλυνιαδάκη και να καταληφθούν τα δύο φάουλ που έχει. Ενώ υπάρχει και το πρόβλημα της κούρασης του Χάρισον, που δεν μπορεί όμως να αντικατασταθεί από κανέναν τη στιγμή που βρίσκεται ο Γλυνιαδάκης στο παρκέ. Να παίξουν πιο επιθετική άμυνα, ζήτησε. Και στην επίθεση να γυρίζει την μπάλα και να προσπαθούν να παίξουν pick and roll με τον Χάρισον ή τον Μπάλσα Ραντούνοβιτς. Την ώρα που μιλούσες για τον Χάρισον, τον είδαμε σε πρώτο πλάνο λιγάκι λαχανιασμένο. Παντελή για τρεις. Φαινόταν ότι δεν ήταν πολύ καλό αυτό, αλλά και πάλι η ΑΕΚ ανανεώνει την επίθεση της. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε στο τέλος του ημιχρόνου τα rebound, γιατί η ΑΕΚ και με το τελευταίο έχει σίγουρα καλύτερο νούμερο από τα ΑΠΟΕΛ. Τώρα είχαμε νέα βήματα από Ραντούνοβιτς, έλα να σύγε. Αυτό θα έλεγα, Μάριο, ότι τις τελευταίες 2-3 επιθέσεις έχει πάρει δύο επιθετικά rebound η ΑΕΚ και αν δεν πάρει το rebound δεν μπορεί να πάρει στην επίθεση. Άρα τα rebound είναι πολύ σημαντικά. Και δεν μπορείς και να τρέξεις και το ΑΠΟΕΛ έτρεξε στο προηγούμενο παιχνίδι παίρνοντας τα rebound, ανάγκασε την ΑΕΚ να μην βάλει καλάθι στο πρώτο ημίχρονο. Εδώ ο Γλυνιαδάκης βάζει την μπάλα μέσα. Είναι το δεύτερο συνεχόμενο καλάθι για τον Ελλαδίτη, για το 38-31. Σιγά σιγά ρίχνει η διαφορά του ΑΠΟΕΛ στους 7. Έχει πέσει επιθετικά η ΑΕΚ. Πέρασε και ο Φίσερ στο παιχνίδι αντί του κουρασμένου Χάρισον. Ο Φίσερ που εδώ προσπαθεί να δώσει τον Ραντούνοβιτς. Καλή άμυνα από το ΑΠΟΕΛ. Και επίθεση πλέον 9 δευτερολέπτων για την ΑΕΚ. Εδώ ξανά η καλή άμυνα του Κρέμεν στην προσπάθεια του Φίσερ. Μιλόσεβιτς. Φίσερ προσποιείται στον Γλυνιαδάκη. Τελικά το σουτ θα γίνει ελεύθερο από τον Ραντούνοβιτς. Με την λήξη του χρόνου, πολύ σημαντικό καλάθι για την ΑΕΚ. Ανάσα για την ΑΕΚ που είχε μείνει πίσω στο σκοράρισμα και τώρα φέρνει ξανά την διαφορά στους 10. 41-31. Πρώτο τρίποντο στο παιχνίδι για τον Μπάλσα Ραντούνοβιτς. Βγαίνει ο Φίσερ να κλέψει και κάνει φάουλ, λέει ο κύριος Σάντος, ο οποίος παρακολουθήσε τη φάση από πίσω. Είναι το δεύτερο για τον Φίσερ. Είχε να δώσει ένα φάουλ η ΑΕΚ, το έκανε. Δεν έχουμε ακόμα πολλές. Από το επόμενο φάουλ για κάθε ομάδα θα έχουμε πολλές. Γιατί έχουν από 4 ομαδικά. 3 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Κούνας άλλαξε με τον Γλυνιαδάκη, θα μπει. Έχει πολλές επιλογές, επιλέγει να τελειώσει ο ίδιος, να φτάσει τους 7 πόντους με αυτό το πολύ ωραίο και smooth lay-up για το 41-33. Παντελή βγαίνει από τα screen.
ζητάει την μπάλα ο Τσούπ, την παίρνει με αντίπαλο τον Ραντοσάλιεβις. Ο Τσούπ πάει και ο Γλυνιαδάκης στη βοήθεια. Πατάει τη γραμμή ο Τσούπ, λάθος για την ΑΕΚ. 2,5 λεπτά και το ΑΠΟΕΛ δείχνει σιγά σιγά να σει ένα ανακάμψη. Κοίταξε, στο μυαλό μου έχω τη λέξη συγκέντρωση που έχει πει ο Νικόλας Παπαδόπουλος στην αρχή. Η ΑΕΚ ήταν συγκεντρωμένη μέχρι πριν 2 λεπτά περίπου. Τα τελευταία 2 λεπτά είναι ελαφρώς πιο συγκεντρωμένο το ΑΠΟΕΛ. Και νομίζω εκεί έγκυται, ξέρεις, γιατί κάνεις και λάθη όταν δεν είσαι συγκεντρωμένος, Μάριε, και εκεί διάστηκε ευκαιρία τον αντιπάλο να μειώσει. Εδώ το λάθος είναι από πλευράς ΑΠΟΕΛ, γιατί και ο Γλυνιαδάκης μπορούσε να τελειώσει. Σωστά έβγαλε στον ελεύθερο Ραντοσάλιεβιτς, ο οποίος όμως στη συνέχεια, εδώ κοιτάξτε, με πιθανότητα βημάτων από τον Γλυνιαδάκη, εδώ είναι τα βήματα από τον Ραντοσάλιεβιτς που δεν επέλεξε να σουτάρει και τελικά έκανε το λάθος, απαντάει στο προηγούμενο λάθος της ΑΕΚ. Μιλόσεβιτς στα 9 δευτερόλεπτα η επίθεση πλέον. Φίσερ εκλυπαρεί να πάρει την μπάλα, την παίρνει και καρφώνει ο Σαρόν Φίσερ. Άλλη μια εκπληκτική φάση για την ΑΕΚ. Την κατάλληλη στιγμή τελικά πήγε η μπάλα στον Σαρόν Φίσερ. Εδώ κοιτάξτε πως στον αέρα για πάρα πολλή ώρα ο Φίσερ, εκεί που δεν μπορεί να τον σταματήσει κανείς, από τη στιγμή που αποφασίζει να καρφώσει την μπάλα. Είναι ο τρίτο καρφώμα απόψη για τον Φίσερ. Γλυνιαδάκης βγάζει έξω γιατί έπεσαν τρεις πάνω του. Αυτό όμως ελευθέρωσε τον χώρο για τον Ντίξ και το καλάθι για τα ΑΠΟΕΛ. Είχε ένα σκοράρι από την πρώτη περίοδο ο Ντίξ και φτάνει τώρα τους 12 πόντους. 43-35. Πάντα το προβάδισμα για την ΑΕΚ. Φίσερ. Ζώνη, μάλλον έχει γίνει στη ζώνη τα ΑΠΟΕΛ. Ναι. Κάτι θα έχει στο μυαλό του Τόνις, φαντάζομαι, αλλά και επιμένω στο ριμπάλ, Μάρι, έτσι, και για τις δύο ομάδες φυσικά, ότι είναι πολύ σημαντικό. Προηγουμένως ο Ραντούνοβιτς μπήκε, ήταν δύσκολη η προσπάθειά του, δεν τα κατάφερε. Και τώρα ο Ντίξ Ραντοσάλεβιτς για 3 και για το μείον 5, δεν θα καταφέρει, ριμπάουν το Παντελή. Γλυνιαδάκης μέσα από 4 προσπάθειες να πάρει το ριμπάουν, δεν υπάρχει βοήθεια για την διεκδίκηση του επιθετικού ριμπάουν. Φίσερ για 3. Αστοχή rebound από τον Ντίξ. Δεν είναι αυτές τις προσπάθειες που θέλει τον Φίσερ να παίρνει ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Ντίξ σε μια γρήγορη προσπάθεια θα βάλει την μπάλα μέσα. Είναι on fire ο Τζαμάρ Ντίξ. 43-37. Η διαφορά πέφτει στους 6. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος θα πάρει το time out. Έχει όλο τον χρόνο στην διάθεσή της η ΑΕΚ για την τελευταία επίθεση. 20,5 δευτερόλεπτα. Θα ακούσουμε λίγο τον Παπαδόπουλο. Εδώ βλέπουμε κάποιες από τις καλύτερες φάσεις του παιχνιδιού μας μέχρι στιγμής. Η ΑΕΚ προήθηκε μέχρι και με 13 πόντους. Αυτή η διαφορά όμως έχει πέσει κατά το ίδιο. Η απέναντι κερκίδα, όπου συνήθως κάθεται ο περισσότερος κόσμος της ΑΕΚ, έχει γεννήσει σχεδόν κατά 80-90%. Ενώ υπάρχει κόσμος και στο πέταλο. Καλή προσέλευση. Στην απέναντι πλευρά 45 δηλωμένα άτομα μπορούν να έρθουν από πλευράς από ΑΠΟΕΛ. Έλα Γρηγόρη, στα γρήγορα για την επίθεση του Νικόλα Παπαδόπουλου. Λοιπόν, θα οργανώσει ο Ίγκορ Μιλόσεβιτς με τον Φίσερ να είναι ο αποδέχτης της επίθεσης ή τον Λέιζερ για μακρινό σουτ. Μάλιστα. 5 σουτέρ αυτή τη στιγμή για την ΑΕΚ. 5 παίκτες που μπορούν να σκοράρουν από την περιφέρεια. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Μπόλικος χρόνος, 20 δευτερόλεπτα για να βγει κάτι καλό από πλευρά ΑΕΚ. 43-37. Μιλόσεβιτς. Μπήκε και ο νεοφύτου για αυτήν την τελευταία άμυνα για τα ΑΠΟΕΛ. Παντελή. Ο Τσούπ. Ο Μιλόσεβιτς. Τελειώνει ο χρόνος. 2 δευτερόλεπτα. Πετάει την μπάλα όπως ο Ιάκωβος ο Παντελή. Δεν ήταν καλή επίθεση για την ΑΕΚ. Πιέστηκε όσο χρειαζόταν. Ο Μιλόσεβιτς καλή άμυνα για τα ΑΠΟΕΛ. 43-37 φίλες και φίλοι, τελειώνει
το πρώτο ημίχρονο στο Κίτιον, το Αποέλ κατάφερε να μαζέψει την διαφορά. Θα πάμε να δούμε πρώτα στατιστικά πριν σας αφήσουμε και να σχολιάσουμε. Με τον Νάσιο κυρίως μας ενδιαφέρουν τα rebound. Τα rebound και οι στατιστικές κατηγορίες σκοραρίσματος. Να τα λοιπόν τα στατιστικά μας. 16-10 τα rebound Μάριε. Έχει ένα προβάδισμα η ΑΕΚ και θεωρώ ότι γι' αυτό είναι και μπροστά στο σκορ. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ενδεχομένως να είναι μπροστά στο σκορ. Οι άλλες κατηγορίες, κλεψίματα, assist, foul, λάθη είναι κοντά. Και όσον αφορά τρίποντα, δίποντα, οι ομάδες είναι κοντά. Το Αποέλ έχει 6-6 βολές που είναι ένα στοιχείο. 7-10 για την ΑΕΚ. Είναι τα ίδια οι δύο ομάδες τα τρίποντα. Ναι, από εκεί πέρα το Αποέλ είναι καλύτερο σε δίποντα και βολές. Όμως επειδή είναι πίσω στα rebound ακριβώς και είναι και στα λάθη, εντάξει, είναι μοιρασμένα, απλώς ναι, το Αποέλ έχει πληρώσει τα δικά του τα λάθη, ενώ όχι ακριβώς η ΑΕΚ. Ναι, ναι, ναι. Έτσι λοιπόν εξηγείται στατιστικά η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου, φίλες και φίλοι. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου από τον τέταρτο τελικό στον Κίτιον. Μείνετε μαζί μας. Λοιπόν, είμαστε και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, στο Κίτιον. Θα ξεκινήσει περίπου 5 λεπτά το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στο ΑΕΚ και το Αποέλ. Είναι ο τέταρτος τελικός των play-off. 2-1 προηγούνται οι γαλαζοκίτρινοι της Λευκοσίας στις νίκες. Η ΑΕΚ προηγείται με 43-37 μετά το πρώτο ημίχρονο. Αν κερδίσει η ΑΕΚ, πάμε στον τελικό των τελικών την ερχόμενη Τρίτη στο Λευκόθεο. Αν κερδίσει το Αποέλ, απόψε έχουμε νέο πρωταθλητή, αφού πέρσι η πρωταθλήτρια ήταν η ΑΕΚ, και έχουμε για πρώτη φορά πρωταθλητή το Αποέλ μετά το 2010 και το 3-1 επί της ΑΕΛ. Να πάω πρώτα στον Γρηγόρη Γρηγορά για τις δικές του τις εκτιμήσεις, τη δική του ανασκόπηση από το πρώτο μίχρονο. Λοιπόν, ένα παιχνίδι όπως το περιμέναμε, με ένταση, με πάθος και νομίζω όπως ακριβώς το περιγράψε ο Νικόλας Παπαδόπουλος, δηλαδή χωρίς να βλέπουμε ποιοτικό μπάσκετ. Βλέπουμε περισσότερο τις δύο ομάδες να τα δίνουν όλα στο παρκέ, με πάθος, με ένταση, χωρίς το μπάσκετ που θα θέλαμε. Εγώ θα ήθελα να σταθώ πάνω στον Νίκο Μιλόσεβιτς, Μάρια Γενάση, έναν παίχτη ο οποίος φάνηκε τελικά σήμερα το πόσο πολύ μπορεί να προσφέρει όχι μόνο στην ΑΕΚ, γενικά σε όποια ομάδα και να αγωνίζεται, καθού δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Μιλόσεβιτς προτού περάσει ένα σοβαρό τραυματισμό στα νιάτα του, δεν είναι ότι τον πήραν τα χρόνια τώρα, θεωρείται από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ελλάδας. Δεν είναι τυχαίο ότι αγωνίστηκε και με τον Ολυμπιακό Πειραιός και στην Ευρωλίγκα, κατέκτησε και ένα κύπελλο. Είναι ένας ποιοτικός παίχτης ο οποίος σήμερα, ακόμα και τα καρφώματα του Φίσερ, είναι από δικές του εξαιρετικές πάσεις. Τώρα όσο αφορά το Αποέλ, θα σταθώ και πάλι στον Ντίξ, ένα παίχτη τον οποίο γνωρίσαμε σαν ένα σκόρερ ολικής από την Ομόνια και βλέπουμε στους τελικούς και σήμερα κάτι παρόμοιο με αυτό που βλέπαμε στον πρώτο τελικό. Ένα Ντίξ να τα δίνει όλα τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, ενώ θεωρώ δεδομένο, παιδιά, ότι ο Γλυνιαδάκης θα πάρει περισσότερες μπάλες, όπως και ο Βασίλης Ογκούνας, ο οποίος παρά τα δύο του φάουλ είναι ο ηγέτης αυτής της ομάδας, όπως και να το κάνουμε. Είναι η αρχή και το τέλος του Αποέλ και το αποδεικνύει με κάθε φορά που βρίσκεται στο παρκέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γρηγόρη. Είναι ένα γεγονός παντός ότι εάν η ΑΕΚ κερδίσει θα πάει στο Λευκόθεο με ένα μεγάλο συν. Και αυτό είναι ο Μιλόσεβιτς, ένας επιπλέον παίχτης στανκάρτ για τον πέμπτο και τελευταίο τελικό. Νάσιε, η στατιστική πλευρά του πρώτου ημιχρόνου. Κοιτάξτε, ουσιαστικά να πω ότι 10 πόντους έχει ο Τσούκ και 11 έχει ο Φίσερ από πλευρά ΑΕΚ, ενώ 14 από πλευρά ΑΕΚ έχει ο Ντίξ. Δεν θα διαφωνήσω ιδιαίτερα, εντάξει. Για τον Μιλόσεβιτς όμως να πω κάτι που έχει αναφέρει ο Γρηγόρης, ότι έχει 3 assists. Τις περισσότερες assists από πλευρά ΑΕΚ και είναι το γεγονός ότι ξεκουράζει και τον Παντελή. Είναι αυτό που έχει αναφέρει και ο Γρηγόρης προηγουμένως επίσης, ότι ξεκουράζει και τον Παντελή στη θέση του 1. Είναι δύο τα μεγάλα συν με την ΑΕΚ, ακριβώς. Για την ΑΕΚ με τον Μιλόσεβιτς, ακριβώς αυτά που τώρα ανέφερε ο Νάσιος. Πάμε λοιπόν στο παιχνίδι. Στην πρώτη προσπάθεια την ΑΕΚ ο Μιλόσεβιτς με τον χρόνο να τελειώνει. Παντελή πρέπει να κάνει σουτ με την λήξη του χρόνου. Αστοχή. Η μπάλα είναι για το Αποέλ από τα χέρια του Χάρισον.
λέει ο κύριος Σόμος, που ήταν κάτω από το καλάθι. Άρχισε εδώ η ΑΕΚ να επιτεθεί. Μάλλον ο Μιλόσεβιτς έκανε το λάθος, γιατί στα τρία δευτερόλεπτα που έδωσε την μπάλα στον Παντελή και μαρκαρισμένος, δεν υπήρχαν πολλές επιλογές για τον Κύπριο Γκάρτ. Τώρα ο Κούνας με τον Γλυνιαράκη, χαμηλά η μπάλα, δεν μπορεί ο Γλυνιαράκης να ελέγξει. Είναι για την ΑΕΚ από ένα λάθος για την κάθε ομάδα. Βεβαίως για την ΑΕΚ δεν θεωρείται λάθος. Λάθος ήταν η εξέλιξη της φάσης όπως πήγε. Εδώ η μπάλα φεύγει από το δεξί χέρι του Ανδρέα του Γλυνιαράκη, που είναι βαρύς και δεν προλαβαίνει να την σώσει. 43-37, δεν έχει αλλάξει κάτι στα πρώτα 44 δευτερόλεπτα. Πρώτος rebounder, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον για την ΑΕΚ, είναι ο Ιάκωβος Παντελή με 5. Από 3 έχουν για τα Αποέλ ο Κρέμεν με τον Κούνα. Μιλόσεβιτς ταλαιπωρεί τον Ντίξ, ο οποίος μένει κοντά του. Δεν τα καταφέρνει ο Μιλόσεβιτς. Άλλο ένα rebound από τον Κρέμεν. Και φάουλ από τον Παντελή, ο οποίος διαμαρτύρεται στον κύριο Καρακατσούνη. Είναι το δεύτερο φάουλ για τον Παντελή. Για να δούμε τη φάση εδώ. Παντελή που πάει στην μπάλα. Ο διαιτής θεώρησε πως υπήρχε επαφή πέραν του αγγίγματος του Παντελή στην μπάλα και γι' αυτό έδωσε το φάουλ. Προφανώς. 8-40. Μάχες μέσα στη ρακέτα. Πέφτει ο Γλυνιαράκης. Το φάουλ από τον κύριο Σόμο θα δοθεί. Για να δούμε σε ποιον. Στο νούμερο 12, στον Τσούπ. Και είναι το δεύτερο και για τον Βόσνιο. Γρήγορα στην τρίτη περίοδο η ΑΕΚ κάνει δύο ομαδικά φάουλ. 43-37. Χωρίς σκορ. Η τρίτη περίοδος, ο τέταρτος παίκτης από πλευράς ΑΕΚ, όπως μας ενημερώνει και ο Γρηγόρης, που φτάνει τα δύο φάουλ. Στα τρία είναι για το Αποέλο Κρήτον. Ο Πουλ φοβήθηκε τον Χάρισον και δεν έβαλε την μπάλα στο καλάθι. Ανανέωσαν την επίθεση τους οι παίκτες του Αποέλ. Ο Ντίξ. Σταμάτησε ο Ντίξ και έχουμε νέο σφύριγμα από τον Χαράλα με τον Σάντο. Και αυτή η φορά το φάουλ είναι στον Ραντούνοβιτς, όπως λέει και ο ηλεκτρονικός πίνακας, και είναι το δεύτερο. Κρέμεν παίρνει σκρίν από το Λινιαδάκι, δεν έγινε το pick and roll. Ντίξ πατάει γραμμή, αστοχή, rebound ο Χάρισον. Έχασε τρεις ευκαιρίες το Αβουέλ και η ΑΕΚ στην άλλη πλευρά βάζει την μπάλα στο καλάθι. 45-37 και στη συνέχεια φάουλ από τον Ραντούνοβιτς που το παραδέχεται αμέσως. Έβαλε το καλάθι και αμέσως έκανε φάουλ ο Ραντούνοβιτς για να σταματήσει τον εφηδιασμό. Είναι το τρίτο φάουλ, είναι ο πρώτος παίκτης από πλευράς ΑΕΚ που φτάνει τα τρία φάουλ. Ο Μπάλσα Ραντούνοβιτς είναι όμως το τέταρτο ομαδικό και αυτά είναι τα σημαντικά νέα για την ΑΕΚ. Σημαντικά αρνητικά νέα. Το Αποέλ δεν έχει κάνει ακόμα φάουλ στην τρίτη περίοδο. Κούνας με Γλυνιαδάκη να τον βοηθά στο σκριν. Πολύ κοντά και πολύ γρήγορα τον ακολουθεί ο Μιλόσεβιτς. Καλή αμήνα από τον Μιλόσεβιτς. Γλυνιαδάκης. Αυτή η φορά ο κύριος Σόμος, ο κύριος Καρακατσούνης, θα δώσει το φάουλ στον Χάρισον. Και γρήγορα λοιπόν η ΑΕΚ συμπληρώνει τα πέντε ομαδικά. Δεύτερο προσωπικό για τον Μάικλ Χάρισον. Και πλέον θα έχουμε βολές στα 7:44 που απομένουν για την τρίτη περίοδο, κάθε φορά που θα κάνουν φάουλ οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Ανδρέας Γλυνιαδάκης με 4 πόντους μέχρι στιγμής. Έχουμε
έχασε την πρώτη βολή ο Γλυνιαδάκης. Ήταν η πρώτη φορά που πήγε απόψε στη γραμμή. Τις έχασε και τις δύο. Το rebound εύκολο από τον Μιλόσεβιτς. Μιλόσεβιτς που φτάνει στο καλάθι. Εντυπωσιακή προσπάθεια από τον Ίγκορ Μιλόσεβιτς, που δείχνει να είναι φτιαγμένος σε εισαγωγικά για όσο διάστημα στους τελικούς μπορεί να αγωνιστεί. Απαντά αμέσως ο Γλυνιαδάκης και διορθώνει προηγουμένως τις δύο χαμένες βολές του. 47-39. Παντελή σταμάτησε, έβγαλε έξω. Ο Τσούπ ρίχνει πολύ ψηλά την μπάλα με ταπλό, ήξερε τι έκανε. Ο Ντέιαν Τσούπ και φτάνει και αυτός τους 12 πόντους. Γρήγορο rebound από τον Μιλόσεβιτς και θα έχουμε βολές. Από πολύ νωρίς το Αποέλ έχει αυτό το πλεονέκτημα. Σε κάθε φάουλ να ρίχνει βολές. Κωνσταντινίδης ετοιμάζει τον Μακφάντεν για να περάσει μέσα. Θα φύγει ο Κούνας. Το Αποέλ έχει να δώσει 4 φάουλ, δεν έχει κάνει ούτε ένα στην τρίτη περίοδο. Πρώτη βολή εύστοχη από τον καλύτερο παίκτη σήμερα, το Αποέλ, τον Τζαμάρ Ντίξ. Και σήμερα ωραία και σωστά συμπληρώνει ο Γρηγόρης. Η δεύτερη βολή είναι άστοχη. Μαζεύει την μπάλα ο Μπούσερ, δυσκολεύεται και τελικά καταλογίζουν βήματα οι διαιτητές, ο Χαράλαμπος, ο Σάντος, σε αυτό τον double team πάνω στον Μπούσερ. Εδώ ξανά βλέπουμε από μακριά τον παρακολουθούν, αλλά δεν βλέπω που έγιναν τα βήματα. Φάουλ δεν υπήρχε από πλευράς Αποέλ. Νομίζω εδώ έκαναν δύο λάθη οι διαιτητές. Παντελή θα πάρει την μπάλα και θα πάρει και το φάουλ. Είναι το πρώτο φάουλ για την ΑΕΚ στην τρίτη περίοδο και είναι το δεύτερο προσωπικό για τον Ντόντε Ρασούλ Πουλ. 49-40. Δεν εκμεταλλεύτηκε πάντως να είναι το Αποέλ αυτή την κατάσταση με τα πολλά φάουλ της ΑΕΚ μέχρι στιγμή στην τρίτη περίοδο. Ναι, κοίταξε, οι ισορροπίες είναι λεπτές. Αν τώρα για παράδειγμα κάνεις την πάσα, αν έπαιρνε το Πουλ την παραγγέλασε το καλάθι, η διαφορά πήγαινε στους 7. Ξέρεις, είναι λεπτές οι ισορροπίες, το κάθε λάθος μετρά, το κάθε ριμπάμ μετρά. Ψυχραιμία, αυτοπεποίθηση, αυτοσυγκέντρωση, είναι όλα, Μάριο. Οι βολές που έχασε δύο προηγουμένως ο Γλυνιαδάκης. Τσουπ, Μπούσερ για τρεις. Μένει το 49-40, 6 και 15 για την τρίτη περίοδο. Ντίξ προσποιήθηκε, μπαίνει, σταματά και κάνει βήματα. Στο ένα μέτρο ο κύριος Καρακατσούνης είδε την παράβαση του Αμερικανού. Εδώ βλέπετε, δεν διατηρεί σταθερό πόδι ο Τζαμάρ Ντίξ. Κλασική περίπτωση βημάτων. Χάρισον. Δεν έχει πάρει πολλές πρωτοβουλίες ο Χάρισον. Τώρα αφού του δίνουν χώρο θα κάνει ένα σουτ, θα στοχίσει. Είναι ένα ρίσκο που το παίρνει συχνά το Αποέλ και με τον Χάρισον και με τον Φίσερ. Εδώ η μπάλα πάει στον Λινιαδάκη, δεν θα την βάλει στο καλάθι. Τον μπορούσε να είχε βάλει το καλάθι και να έπαιρνε και το φάουλ. Δύο βολές, άλλες δύο βολές για τον Γλυνιαδάκη που έχει 0 στις 2 απόψε. Ο Φίσερ παίρνει θέση του Χάρισον που δεν βοήθησε στην τρίτη περίοδο, τουλάχιστον επιθετικά. Από δοκιμασίες για τον Γλυνιαδάκη που δεν καταλαβαίνει και βάζει την πρώτη βολή. 49-41. Πέρσι στους τελικούς είχαμε την εμβληματική μορφή από την Ελλάδα του Μιχάλη του Κακιούζη. Φέτος έχουμε τον Ανδρέα Γλυνιαδάκη. Οι βολές είναι 7 στις 10 για την ΑΕΚ και 9 στις 12 για τα ΠΟΕΛΧ. Από 3 χαμένες για την κάθε ομάδα. Λίγο πριν κάνει βήματα
ο Φίσερ έδωσε στον Τσούπ το τρίποντο του Βόσνιου, ήταν άστοχο, και επίθεση για το Αποέλ. Φίσερ βγήκε και βγάζει την άμυνα ο Φίσερ, γιατί τρέχει στη συνέχεια και σώζει ο Τσούπ την κατοχή για την ΑΕΚ, τη ρίχνει πάνω στα πόδια του Γλυνιαδάκη. Ομαδική άμυνα για την ΑΕΚ. Γρηγόρη, από ό,τι βλέπω από εδώ, δέχεται κάποιες περιποιήσεις ο Μάικλ Χάρισον εκεί στον πάγκο της ΑΕΚ, να μάθεις τι γίνεται με τον Αμερικανό, αν έχει κάποιο πρόβλημα. Όταν είναι έτοιμος ο Γρηγόρης θα μας ενημερώσει. Για την ώρα ο Μιλόσεβιτς, όπως και πριν, μπαίνει και παίρνει φάουλ από τον Μακφάτεν. Δεν φοβάται ο Μιλόσεβιτς, είναι πιο δυνατός από τον Μακφάτεν. Και θα του πάρει το φάουλ, θα πάει στη γραμμή, γιατί ήταν στην προσπάθεια για σουτ. Ήταν το τρίτο ομαδικό φάουλ για το Αποέλ. Έλα, Γρηγόρη. Χάρισον, είναι γενικά ταλαιπωρημένα τα πόδια του την φετινή σεζόν. Έχει πολλούς τραυματισμούς. Είναι απλά οι τυπικές διαδικασίες που γίνονται πάντα πάνω του και για τη μέση του αλλά και για τα πόδια του. Του μπαίνει πάντως ένας επίδεσμος από ό,τι βλέπω. Να εδώ οι περιποιήσεις του Μάικλ Χάρισον. Την ώρα που βάζει άλλον ένα πόντο ο Μιλόσεβιτς. Μία στις δύο βολές σε αυτό το ταξίδι. 50-42 η ΑΕΚ διατηρεί το προβάδισμα των 8 πόντων, ήταν 6 όταν ξεκινούσε η τρίτη περίοδος. Ραντοσάλιεβιτς έκανε κίνηση, ο Ντίξ μπάλα από τα πόδια του φεύγει εκτός, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει ο Ντίξ. Ήταν πολύ καλή πάσα από τον συμπαίκτη του. Στα 4:51. Εδώ ξανά βλέπετε πως καθαρά η μπάλα από το δεξί γόνατο του Τζαμάρ Ντίξ φεύγει εκτός. Έχει να δώσει δύο φάουλ του Αποέλ. Εδώ ο Μιλόσεβιτς δεν μπορεί να περάσει την μπάλα μέσα από 8 χέρια. Ραντοσάλιεβιτς για τον Κρέμεν, ο οποίος προσποιείται. Μπαίνει, δίνει έξω στον Μακφάτεν. Βγάζει την άμυνα η ΑΕΚ, απομένουν 10 δευτερόλεπτα, 9-8 τώρα για την επίθεση του Αποέλ. Θα πρέπει να τρέξει ο Μακφάτεν ή ο Ντίξ σε αυτή την περίπτωση. Μπαίνει ο Λέιζερ αντί του Μιλόσεβιτς. Τρέχει ο Κούνας τελικά. Στα 3 δευτερόλεπτα κάνει τρίποντο ο Κούνας, αστοχή, rebound. Τρύπωση εκεί ο Μακφάτεν. Μια σπάνια για τα δεδομένα της ΑΕΚ ολιγορία στο αμυντικό rebound. Ο Μακφάτεν που ωραία θα σερβίρει στον Λινιαδάκη που χάνει το καλάθι εντελώς μόνος. Για να δούμε αν θα διορθώσει ο Ραντοσάλιεβιτς με το τρίποντο. Δεν θα διορθώσει, ο Φίσερ προστατεύει, η μπάλα είναι για την ΑΕΚ. Κάνει συνεχώς τις ευκαιρίες να σιε του Αποέλ στις άστοχες προσπάθειες της ΑΕΚ. Ναι, κοίταξε, είδες πόσο σημαντικό είναι το επιθετικό rebound. Έχει πάρει δύο επιθετικά. Αν μπαίνει το καλάθι, η διαφορά θα πήγαινε στους 5-6. Ναι. Αυτό είναι το σημαντικό. Εντάξει, φυσικά είναι θα πρέπει να είσαι και αποτελεσματικός. Αν δεν βάζεις μπάλα στο καλάθι, δεν θα. Εντάξει. Και αυτό που είναι που έκανε τη διαφορά για την ΑΕΚ, στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ είχε 6 rebound περισσότερα, τα οποία όμως εκμεταλλεύτηκε σε μεγάλο βαθμό, αντίθετα με το Αποέλ. Έλα, ναι, να πω απλά ότι θα πρέπει να πάει μπάλα μέσα για το Αποέλ, Μάρι. Δεν έχει ψηλό παίχτη μέσα αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ. Εντάξει, ο Φίσερ είναι δυνατός μεν, αλλά δεν είναι πολύ ψηλός. Λογικά θα πρέπει να πάει μπάλα στο Λινιαδάκη. Πήγε, είναι η αλήθεια, 2-3 φορές, αλλά ο Λινιαδάκης έχασε τις προσπάθειες. Τώρα ο Λέιζερ έφερε τη διαφορά στους 10 με την λήξη του χρόνου. Βγαίνει άμυνα πάνω στον Μακφάτεν και τώρα η ΑΕΚ στον εφηδιασμό με τον Φίσερ να παίρνει φάουλ από τον Κρέμεν. Κρέμεν μου φαίνεται να έχει χτυπήσει. Εδώ θα δούμε σε αυτή την προσπάθεια του Φίσερ να ξεμαρκαριστεί. Θα δούμε εδώ πως χτυπάει άθελα τον αντίπαλό του. Ο κόσμος της ΑΕΚ ξεσηκώνεται. Είναι μια καλή έδρα των Κίτιων, όπως είναι καλή έδρα και το Λευκόθεο βεβαίως. Φίλοι της ΑΕΚ που σπρώχνουν την ομάδα για να κάνει το 2-2 και για να πάμε στον υπέρτατο αγώνα, στον τελικό των τελικών.
εκτός και αν οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ έχουν άλλη άποψη στα 3 και 10 που απομένουν για την τρίτη περίοδο και βεβαίως στα 10 που απομένουν για την τέταρτη περίοδο. Ο Παντελή βγάζει την άμυνα με την τάπα πάνω στον Μακφάτεν που δεν είναι καλός απόψε. Το είχε πει προηγουμένως Νάσιε, για άλλη μια φορά εδώ δεν μπόρεσε να τελειώσει τον εφηδιασμό. Τσουπ σου τριών πόντων. Βιάστηκε ο Τσουπ και αστόχησε. Rebound από τον Κούνα, πάνω κάτω, τρελός ο ρυθμός. Ραντοσάλιεβις προσποιείται, μπαίνει και παίρνει φάουλ από τον Παντελή. Είναι το τρίτο και για τον Ιάκωβο Παντελή. Υπάρχουν προβλήματα πλέον και για τις δύο ομάδες με τα φάουλ. Για το ΑΠΟΕΛ έχουν από τρία ο Κρέμεν και ο Κρίτολ. Για την ΑΕΚ είναι ο Παντελή, ο Χάρισον και ο Ραντούνοβιτς που έχουν από τρία. Φεύγει ο Παντελή. Θα πάει στον πάγκο. Ο Μιλόσεβις θα πάρει τη θέση του. Δύο βολές για τον Ραντοσάλιεβις. Το ΑΠΟΕΛ έχει να δώσει ένα ακόμα φάουλ πριν ξεκινήσουν οι βολές για την ΑΕΚ. Η πρώτη βολή χάθηκε για το ΑΠΟΕΛ. Και η δεύτερη. Είναι η δεύτερη φορά αυτή την περίοδο που χάνουν και τις δύο βολές οι παίκτες του Τόνι του Κωνσταντινίδη. 52-42. Τσουπ. Ζητάει κίνηση ο Τσουπ. Παίρνει μπαλά ο Λέιζερ. Ζητάει ο Μπούσερ. Έξω στον Φίσερ. Αυτή φορά ελεύθερος για τρεις. Αστοχή και αυτή φορά ο Φίσερ. Δεν είναι καλός σήμερα από την περιφέρεια. Ούτε και στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν καλός από την περιφέρεια. Επιμένει όμως, εμπιστεύει το χέρι του ο Σαρόν Φίσερ. Ο Κρίτολ έχει ώρα να τον δούμε να παίρνει μια πρωτοβουλία. Εδώ με τον Φίσερ δεν θα τον νικήσει. Rebound από τον Τσουπ. Φτάνουν πολλές φορές κοντά στο καλάθι μέχρι στο αποδέλ. Δεν μπορούν όμως να βάλουν την μπάλα μέσα. Είναι η τρίτη φορά, δεν καταλάβω, σε αυτή την περίοδο που χάνεται η προσπάθεια κάτω από το καλάθι. Ούτε και ο Μιλόσεβις δεν μπορεί να σκοράρει. Ο Κούνας για τον Πουλ. Τον παρακολουθεί ο Λέιζερ. Βγαίνει η άμυνα από την ΑΕΚ, η μπάλα είναι για τα ΑΠΟΕΛ. Βγήκε από τον Τάιλερ Λέιζερ. Διαμαρτύρονται εδώ οι άνθρωποι του ΑΠΟΕΛ. Για να δούμε εδώ τι έγινε. Σε αυτή την φάση φαίνεται ότι ο Μπούσερ είναι που βγάζει την άμυνα. Κούνας παίρνει φάουλ από τον Μπούσερ, από τον Μιλόσεβις, συγγνώμη. Και θα πάει στη γραμμή και αυτή τη φορά. Δεύτερο φάουλ για τον γκάρτ της ΑΕΚ και θα περάσει ο Χάρισον στο παιχνίδι με τρία φάουλ. Φεύγει η Ανάσες, ο Ντέγιαν Τσουπ. Εδώ τα συνολικά φάουλ, βέβαια πιο σημαντικά είναι αυτή τη στιγμή τα ομαδικά φάουλ της περίοδου και το γεγονός είναι το ΑΠΟΕΛ έχει να δώσει ακόμα ένα. Η ΑΕΚ συμπλήρωσε τα 5 από το πρώτο λεπτό της τρεις περίοδου. 52-43. Έχασε την δεύτερη βολή ο Κούνας, αλλά είναι εκεί ο Πουλ για να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Αυτή η φορά η αστοχία στη βολή βόλεψε την ομάδα του ΑΠΟΕΛ που είναι πίσω με 7. 1-20 για την τρίτη περίοδο. Μιλόσεβιτς με τη βοήθεια του Χάρισον, ο οποίος τώρα θα πάρει μπάλα. Είναι ξεκούραστος, για να δούμε αν θα πάει να παίξει τον Κρίτολ που είναι πιο αργός. Ο Χάρισον επιλέγει το σούτ και δικαιώνεται ο Μάικλ Χάρισον. Του έδιναν χώρο προηγουμένως με τον Γλυνιαδάκη οι παίχτες του ΑΠΟΕΛ. Τώρα με τον Κρίτολ τον πίεσε, αλλά του έβαλε το καλάθι. Ο Φίσερ βγάζει την άμυνα. Προσπάθησε να ρίξει την μπάλα πάνω στον Πουλ. Δεν πρόλαβε όμως, δίνει και το χέρι στον διαιτητή, παραδεχόμενος. Τώρα να δούμε εδώ, Μαρή. Εδώ υπάρχει καθαρή τάπα και από εκεί και πέρα δεν μας βοηθά πάρα πολύ το replay. Το πιο πιθανό, ο διαιτητής δείχνει, βλέπετε ότι πάτησε πρώτα εκτός ο παίκτης της ΑΕΚ και μετά έριξε την μπάλα στον αντίπαλό του.
Εδώ ξανά. Ναι, σωστό, σωστό. Σωστό. Έλα, Γρηγόρη. Έριξαν ένα ποτήρι με νερό τώρα προς τον πάγκο του Αποέλη Φιλτισά. Γι' αυτό έχουμε αυτή τη μικρή διακοπή. Δεν χρειάζονται αυτά τώρα. Είναι μια χαρά παιχνίδι. Ας ελπίσουμε να είναι το λιγότερο. ...56 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. 54-45. Η μπάλα είναι στην κατοχή του Αποέλ. Δεν υπάρχει παίχτης με 4 φάουλ μέχρι στιγμής για οποιαδήποτε από τις δύο ομάδες. Μια μικρή καθυστέρηση και θα επαναρχίσει το παιχνίδι. Επί της ουσίας η ΑΕΚ έχει κάνει ένα συν 3 μέχρι στιγμής σε αυτήν την περίοδο. Ο κύριος Καρακατσούνης είναι στη γραμματεία. Δεν είχε σκουπιστεί όπως θα έπρεπε το παρκέ και αυτό βλέπετε τον φροντιστή της ΑΕΚ να αναλαμβάνει και πάλι δράση. Γρηγόρη, βγήκε και αυτή η περίοδος χωρίς time out, αν δεν κάνω λάθος. 100% ναι, χωρίς time out. Να πούμε απλά τώρα, Μάρη, ότι επειδή η σφουγγαρίστη των γηπέδων είναι περισσότερο για το δρόμο, εδώ επειδή έσπασε ένα ποτήρι πλαστικό με νερό, δεν μπορούσαν να φέρουν τις σφουγγαρίστρες του γηπέδου. Γι' αυτό και είχαμε αυτή την καθυστέρηση μέχρι να βρεθεί ένα τόρο, μία πετσέτα για να μαζευτεί το νερό και να μπορέσει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Πάγωσαν και δύο ομάδες τώρα. Σίγουρα αυτό το απότομο σταμάτημα του παιχνιδιού δεν ξέρω ποιο θα ωφελέσει. Το θετικό, αν θέλεις, για το παιχνίδι και για τους 10 παίχτες που είναι στο παρκέ είναι ότι τελειώνει η τρίτη περίοδος και θα ξεκινήσουν να ξαναβρίσκουν ρυθμό στην τελευταία περίοδο και οι δύο ομάδες. Βλέπουμε εμείς κάποια όμορφα πλάνα από την εξέδρα. Σχεδόν 5 λεπτή διακοπή, το παιχνίδι ξανά αρχίζει με το Αποέλ να έχει φουλ νέα επίθεση μετά το επιθετικό rebound. Δίξ παίρνει σκρίν από τον Κρίτολ. Πάει πάνω του ο Φίσερ, γύρισε η μπάλα. Φουλ σου τριών πόντων, άστοχος, πολύ ψηλά ο Φίσερ. Μερικές φορές ο Φίσερ είναι για να διαιρωτάσει πως έχει αυτά τα αθλητικά προσόντα. Το είπαμε και προηγουμένως όταν μας ανάγκασε να το πούμε σε ένα κάρφωμα. Το φάουλ που είχε να δώσει το Αποέλ το έκανε και είναι το τρίτο προσωπικό για τον Κουλ. 27 δευτερόλεπτα, υπάρχει χρόνος επίθεσης και για το Αποέλ αν εξαντλήσει η ΑΕΚ. Φίσερ δυσκολεύεται. Τελικά η μπάλα φτάνει στο λέιζερ με τη λήξη για το 57-45 από τον Τάιλερ Λέιζερ. Φτάνει τους 6 πόντους, 4 δευτερόλεπτα, δείξει για 3, αστοχή. Ο Χάρισον με την μπάλα, ο Μπούσεραν μπει μετράει, βρίσκει μόνο το χρονόμετρο και έτσι τελειώνει η περίοδος με την ΑΕΚ στο συν 12 και με ένα επιμέρους συν 6, φίλες και φίλοι. Πάμε σε διάλειμμα. Τελευταία περίοδος στο Κίτιον, τέταρτος τελικός των play-off του Μαγκυπρίου Προαθλήματος, ο Παπανδρών πρώτης κατηγορίας, Πετρολίνα ΑΕΚ 57, Αποέλ 45. Ξεκινά με την κατοχή να είναι για το Αποέλ. Το Αποέλ προηγείται 2-1 στις νίκες,
με νίκη απόψε κατακτά το πρωτάθλημα μετά από 4 χρόνια. Η ΑΕΚ με νίκη απόψε στέλνει τη σειρά στον 5ο και τελευταίο τελικό στο Λευκόθεο. Γρηγόρη γρήγορα, νέα από τους πάγκους, δεν είχαμε time out στην τρίτη περίοδο. Λοιπόν, το time out, το δεκάλεπτο τώρα, οι οδηγίες δόθηκαν από τον κύριο που βλέπετε εδώ να πετυχαίνει goal foul περισσότερο. Ο Βασίλης ο Κούνας ήταν πολύ εκνευρισμένος και ουσιαστικά μετά τις πρώτες οδηγίες του Αντώνη του Κωνσταντινίδη που ήταν περισσότερο να πιέσουν στην άμυνα και να μην φοβούνται να μαρκάρουν και να μην χάνουν άλλα rebound, πήρε τον λόγο ο Βασίλης ο Κούνας και τους είπε 10 λεπτά έμειναν, ήρθε η ώρα μας, άμυνα και πάλι άμυνα. Εδώ τον είδαμε επίθεση και πάλι επίθεση φυσικά. Τώρα όσον αφορά τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο, συνέστησε την προσοχή στην άμυνα των παίκτων του, αφού είναι φορτωμένη η ΑΕΚ με φάουλ και όλοι θυμόμαστε τι έγινε στον πρώτο αγώνα στο Λευκόθεο, όπου η ΑΕΚ έμεινε να παίζει με τον Γαβρίλη τον Κιλαρά, ο οποίος είναι αξιότιμος και πολύ καλός παίκτης, αλλά είναι από τους τελευταίους rotation της ομάδας. Και στην επίθεση η μπάλα να πηγαίνει στον Σαρόν Φίσερ, ο οποίος είναι αρκετά ζεστός απόψε. Εδώ πάντως έκανε λάθος ο Φίσερ, ο Κούνας τον εφηδιασμό, θα δεχτεί την τάπα από τον Χάρισον, πήγε να τα βάλει με τον Χάρισον εκεί. Ο Κούνας νομίζω έπρεπε να δώσει μια πάσα και τώρα το φάουλ από τον Ντίξ για να σταματήσει. Τι να σταματήσει, δεν υπήρχε εφηδιασμός εκεί για την ΑΕΚ. 59-48, να είσαι ορεινέ, τι μας λένε οι αριθμοί. Το Αποέμαρε έχει σοφαρίσει τα rebound. Όμως έχει κάνει αρκετά περισσότερα λάθη και έχει και τις μισές assist από ό,τι έχει η ΑΕΚ. Άρα εκεί που έχει φτάσει τα rebound έχουν αλλάξει άλλες κατηγορίες και ενδεχομένως να το... Λοιπόν, ο Λέιζερ στην οργάνωση του παιχνιδιού για την ΑΕΚ θα πάρει screen από τον Χάρισον. Παραλίγο το λάθος, κλέβουν οι παίκτες του Αποέλ και φεύγουν στο εφηδιασμό με τον Κούλ να καρφώνει την μπάλα και να μειώνει σε 59-50. Έλα Γρηγόρη. Ότι μετά από εκείνο το σκηνικό που είχαμε με το ποτήρι, προς τιμήν του ο Ανδρέας Λευκαρίτης πήγε μπροστά από την τοποθεσία όπου ρίχθηκε εκείνο το αντικείμενο για να σταματήσει ουσιαστικά τυχόν νέες ρίξεις αντικειμένου. Αντιαθλητικό φάουλ δίνουν οι διαιτητές ο κύριος Καρακατσούνη σε αυτή την προσπάθεια του Χάρισον να καρφώσει. Είναι το πρώτο φάουλ από τον... Όχι, είναι το τέταρτο φάουλ από τον Κρήτον. Άργησαν λίγο να το δώσουν. Είναι τριπλό τώρα το κακό για το Αποέλ. Τέταρτο φάουλ ο Κρήτον, δύο βολές ο Χάρισον, κατοχή για την ΑΕΚ. Βεβαίως δεν υπήρχε αφιβολία σε αυτή την περίπτωση. Ο Κρήτον από τη στιγμή που έχασε τον Χάρισον που πήρε καλύτερη θέση δεν μπορούσε να μην του κάνει το φάουλ. Ο Χάρισον όμως χαράμισε και τις δύο βολές. Έλα Νασί. Κοίταξε, αυτό νομίζω που έχει βοηθήσει την ΑΕΚ περισσότερο απόψε μέχρι στιγμής τουλάχιστον είναι η συγκέντρωση. Είναι πιο συγκεντρωμένη στο παιχνίδι. Για παράδειγμα, μόλις τώρα έχουμε δει τον Κρήτο να περνάει μπάλα από πάνω του και δεν πήρε σχεδόν χαμπάρι. Και μετά πήγαινε και κάνει το φάουλ. Άρα η συγκέντρωση, Μάριε, είναι πολύ σημαντική, ειδικά σε έτσι παιχνίδια. 59-50, 8 λεπτά πριν από το τέλος. 8 λεπτά για να μάθουμε αν το Αποέλ στο στάδιο που κατέκτησε το τελευταίο του πρωτάθλημα με την ΑΕΛ. Αντίπαλο πριν από 4 χρόνια, όπως πολύ σωστά μας υπενθυμίζει ο φίλος ο Μάριος ο Πολυδόρου. Τότε το Αποέλ ήταν τιμωρημένο. Ή αν η ΑΕΚ θα μείνει ζωντανή στην διεκδίκηση αυτού του πρωταθλήματος, θα κερδίσει σήμερα και θα πάει στο τελευταίο παιχνίδι στο Λευκόθεο. Χάθηκε η επίθεση, είναι κολλημένες οι δύο ομάδες στο 59-50. Λάθος από τους παίκτες του Αποέλ προς πίσω, αβίαστο λάθος και είναι αυτά τα λάθη που δεν συγχωρούνται σε τέτοια παιχνίδια. Χαμένες ευκαιρίες, χαμένες επιθέσεις και η ώρα να περνά. Υπάρχει πάντως μπόλικος χρόνος και για το Αποέλ και για την ΑΕΚ να κερδίσουν αυτό το παιχνίδι. Φίσερ
Νομίζω κάνει σωστή κίνηση ο Παπαδόπουλος. Ετοιμάζει τον Τσούπ να περάσει μέσα. Λέιζερ ελεύθερος από την πάσα του Φίσερ. 62-50. Η ΑΕΚ τιμωρεί συνεχώς το Αποέλ για τα λάθη του. Και βλέπουμε πως χωρίς να είναι πολύ καλύτερη σήμερα, απλώς κάνοντας τα πράγματα που πρέπει στις ευκαιρίες που τις παρουσιάζονται, διατηρεί μια καλή διαφορά η Πέτρας. Εξήντα 62-50 σε ένα από τα πιο χαμηλά ανάσχεια από πλευράς παραγωγικότητας παιχνίδια, έτσι, τελικών. Αν θες να σου πω, είναι λίγο διαδικαστικό χαρακτήρα το παιχνίδι σήμερα. Νομίζω και δύο ομάδες περιμένουν το παιχνίδι στις τρίτες εμέρωνας σήμερα. Αν και υπάρχει πολύ. Ναι, αλλά ρισκάρεις με αυτή την πρόβληση. Ναι, το ρισκάρω, αλλά να σου πω, το βλέπω λίγο δύσκολο από το Αποέλ. Και γιατί είναι πιο συγκεντρωμένη η ΑΕΚ. Σε αυτό συμφωνώ. Το κομμάτι της συγκέντρωσης σίγουρα υπερτερεί. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει χρόνος, απλά θα δυσκολευτεί το Αποέλ. Νομίζω για σκοπούς αξιοπρέπειας η ΑΕΚ θέλει να κρατήσει την έδρα της και να πάει σε ένα τελευταίο παιχνίδι, Μάρκο. Γρηγόρη, γρήγορα. Λοιπόν, περιττό να πούμε ότι ξανά έπεσαν αρκετές φωνές από τον Αντρέα τον Κωνσταντινίδη για την ανύπαρκτη ουσιαστικά άμυνα που δεν παίζει το ΑΠΟΕΛ. Το λόγο πήρε στη συνέχεια και ο Χλινιατάκης μαζί με τον Κούνα. Περισσότερη πίεση, πάθος και να γυρίζει την μπάλα και να ταΐσουν τον Αντρέα τον Χλινιατάκη, ο οποίος σήμερα δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα κάτω από το καλάθι. Τώρα πήρε την μπάλα με πάθος, όπως ο ίδιος ζήτησε από τους συμπαίκτες του. Είχε ώρα να πάρει μια πρωτοβουλία, έκανε όμως βήματα. Ναι, έκανε τέσσερα βήματα ο Χλινιατάκης πριν κάνει την προσπάθεια. Ιάκωβος Παντελή δεν χρειάστηκε στο δεύτερο ημίχρονο μέχρι στιγμής τουλάχιστον να πάρει πολλές πρωτοβουλίες. Με την λήξη του χρόνου δεν προλαβαίνει ο Φίσερ. 24 δευτερόλεπτα παράβαση. Καλή άμυνα για τα Αποέλ. Το Αποέλ όμως δεν αρκεί να παίζει καλή άμυνα. Πρέπει να αποδώσει και επιθετικά. Το Αποέλ έχει βάλει 50 πόντους απόψε. Είναι πολύ χαμηλή η συγκομιδή του σε σχέση με το τι μπορεί να κάνει, Νάση. Ναι, και έχει και 3 στα 12 τρίποντα τα Αποέλ. Ακόμα ένα παιχνίδι μου στα τρίποντα είναι χαμηλή η συγκομιδή. Δεν είναι κακό το Αποέλ, Μαρέ. Νομίζω στο ίδιο έχει σταθεί καλά. Έχει παλέψει το παιχνίδι και το παλεύει. Και αυτό είναι θετικό. Αλλά κάπως η συγκέντρωση στις λεπτομέρειες. Στην άμυνα τουλάχιστον τα πάει καλά. Έχει δεχτεί μόνο 62 πόντους. Το πρόβλημα είναι ότι έχει βάλει 50 και από την άλλη η ΑΕΚ, είπαμε, εκμεταλλεύεται την κάθε ευκαιρία που της παρουσιάζεται για να διατηρείται, ούτε να αυξάνει μπορεί την διαφορά, ούτε όμως να μειώνεται από πλευράς από ΑΕΚ. Δύο βολές για τον Τζαμάρ Ντίξ από το τρίτο φάουλ που πήρε από τον Σαρόν Φίσερ. Μία στις δύο, ο Γλινιαδάκης όμως είναι εκεί για το καλάθι και φάουλ. Ο Ντίξ φτάνει τους 16 πόντους, ο Γλινιαδάκης με αυτό το πολύ σημαντικό καλάθι ίσως αποδειχθεί κλειδί στην πορεία του παιχνιδιού, γιατί εδώ μπορεί το Αποέλ να βάλει 4 πόντους στο ίδιο δευτερόλεπτο. Εξήντα 62-53, χάνεται και αυτή η βολή. Στο σύνεν 9 η ΑΕΚ, που διατηρεί σταθερά ένα προβάδισμα από το ξεκίνημα. Φάουλ του Κούνα, 3 ομαδικά και για το Αποέλ, όπως και για την ΑΕΚ. Έχουν να δώσουν από ένα ακόμα φάουλ δύο ομάδες. Τρίτο προσωπικό για τον Κούνα. Ευχαριστώ, Γρηγόρη. Μπούσερ στην επαναφορά. Ξαναπέρνει Χάρισον. Λέιζερ για τρεις.
Κούνα στο rebound. Και τώρα τρέχει τα Αποέλ που έχει ευκαιρία να σκοράρει για δεύτερη φορά. Χωρίς να σκοράρει άλλο, πάει στον Γκλινιαδάκη. Φάουλο Μπούσερ. Είναι το τέταρτο ομαδικό για την ΑΕΚ. Τρίτο προσωπικό για τον παίκτη της ΑΕΚ. Συγγνώμη, δεύτερο προσωπικό. Εδώ ξανά το παρατεταμένο φαουλ από τον Μπούσερ στο Γκλινιαδάκη. Εκεί υπήρχε τρομερό μισμάτς και το εκμεταλλεύτηκε ο παίκτης του Αποέλ. Μακφάτεν μπερδεύτηκε, Παντελή παίρνει φάουλ. Το πιο έξυπνο φάουλ, αν θέλετε, της βραδιάς, γιατί θα οδηγούσε, αν δεν γινόταν, σε ένα πολύ εύκολο καλάθι στον ευθυνδιασμό για την ΑΕΚ. Κοιτάξτε εδώ, δεν φαίνεται στο πλάνο, αλλά ήταν εντελώς μόνος ο Μιλόσεβιτς στην άλλη πλευρά. Εδώ ο ένας από τους δύο μεγάλους άτυχους της ΑΕΚ, ο Τζόζο Γκαρσία, στον πάγκο της ομάδας, δεξιά, εκτός πάγκου, κάθεται και ο Γιώργος ο Παλάλας. Ήρθε στην ΑΕΚ για να ζήσει αυτούς τους τελικούς, αλλά παροπλίστηκε για όλο το υπόλοιπο της σεζόν. Έπαιξε πάντως για λίγο. Για τρεις ο Μιλόσεβιτς. 65-53 είναι η ίδια ιστορία. Και επαναλαμβάνεται, το Αποέλ να μειώνει στους 9. Είναι η τρίτη φορά που συμβαίνει. Να έχει δεύτερες ευκαιρίες για να μειώσει ακόμα περισσότερο και η ΑΕΚ να απαντά με τρίποντο και να ξαναφέρνει διαφορά στους 12. 5 και 12 πριν το τέλος. Ο Γκλινιαδάκης θα πάει ξανά στη γραμμή. Είναι ξεκάθαρο πλέον να είναι για το Αποέλ, η μπάλα πάει συνεχώς μέσα. Ναι, θα πρέπει να πάει μέσα, Μάρη. Καταρχήν από την περιφέρεια του Αποέλ δεν βάζει. Έχει 3 στα 12-13 τρίποντα. Θα πρέπει να πάει μπάλα μέσα. Οι παίκτες του όμως συνεχίζουν να χάνουν βολές. Με την πρώτη ευκαιρία να δούμε και λίγο το στατιστικό των βολών για να καταλάβετε πού θα ήταν η διαφορά αν οι παίκτες του Αποέλ έβαζαν απόψε τις βολές τους. Ναι, θα παίρνουν και βολές όμως, εννοείται. Βεβαίως. Και εδώ ο Γκλινιαδάκης βάζει μία στις δύο και πάλι. Ρίχνει την διαφορά στους 11. Εδώ οι βολές. Κοιτάξτε, 8 στις 14 για την ΑΕΚ. Ούτε αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Για το Αποέλ όμως είναι τραγικό. 13 στις 22. Έχει χάσει 9 βολές το Αποέλ και χάνει τον αγώνα με 11 πόντους. Παντελή. Τρίποντο από τον Μπούσερ. Μπάλα δεν μπαίνει στο καλάθι, είναι εκεί όμως ο Τσουπ για να ανανεώσει την επίθεση. Και χειροκροτείται για αυτή την προσπάθεια ο Βόσνιος. Λιγότερο από 5 λεπτά για το τέλος του τέταρτου τελικού. Παντελή, πέρασε από όλους, 67-54 από τον Ιάκωβο Παντελή. Είχε να σκοράρει από την πρώτη περίοδο, φτάνει τους 5 πόντους. Η ΑΕΚ, φίλες και φίλοι, είναι στον δρόμο για να φέρει την σειρά στο 2-2. Και ο Τόνιτο Κωνσταντινίδης δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, ζητά και πάλι time out. Ο νόμος της έδρας, Νάση. Όταν δύο ομάδες είναι ισοδύναμες, νομίζω βοηθάει η έδρα. Βεβαίως, το έχουμε πει από την περασμένη εβδομάδα, αυτά τα παιχνίδια είναι απρόβλεπτα. Μπορεί και να χάσεις 20, να κερδίσεις 20, να χάσεις 1, να κερδίσεις 1. Σήμερα όμως, Μάρια, νομίζω αυτό που έχει επικρατήσει σε σχέση με την περασμένη Παρασκευή, την περασμένη Παρασκευή έχει επικρατήσει το πάθος της ΑΕΚ, απόψε έχει επικρατήσει η συγκέντρωση, το επαναλαμβάνω. Και η ουσία. Είναι ενδιαφέρον ότι κάθε παιχνίδι επικρατεί και κάτι διαφορετικό. Ναι. Είναι 4 εντελώς διαφορετικά παιχνίδια, το ένα με το άλλο. Εγώ θα πω ότι σήμερα κερδίζει και η πιο συγκεντρωμένη αλλά και η καλύτερη ομάδα μέχρι στιγμής, γιατί στο μπάσκετ έχουμε δει απίστευτα πράγματα, μεγάλες διαφορές να ανατρέπονται σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Πάμε στον Γρηγόρη τον Γρηγορά. Να ηρεμήσουν, δεν έχει χαθεί τίποτα. Έχουν ακόμη χρόνο, 5 λεπτά όπως και το κάνουμε στον μπάσκετ, είναι ολόκληρος αιώνας. Ενώ από εκεί και πέρα υπήρχε ένας μονόλογος του Ανδρέα του Γκλινιαδάκη, ο οποίος τα βάλε με τον εαυτό του περισσότερο. Ζήτησε την μπάλα ουσιαστικά από τον Βασίλη τον Κούνα και να παίξουν pick and roll που το ζητούσε από μόνος του ο Ανδρέας ο Γκλινιαδάκης. Εδώ έκανε σοβαρό λάθος ο Ιάκωβος ο Παντελή, γιατί δεν έκανε την σωστή πάσα στον Χάρισον για το κάρφωμα ή το καλάθι που θα έφερνε τη διαφορά στους 15. Και τώρα στην άλλη πλευρά έχουμε εσκεμμένο φάουλ
αντιαθλητικό, όπως θέλετε ονομάστε το. Κοιτάξτε εδώ πόσο Ντίξ αντιλαμβάνεται την πρόθεση του Παντελή. Ο Κούνας όμως φέρνει τις βολές του από ελ 13-23, γιατί χάνει την πρώτη και χάνει για τη δεύτερη. Το Αποέλ είναι 13-24 ελεύθερες βολές. 67-54. Και νέα ευκαιρία για το Αποέλ με τον Ντίξ να κάνει το σουτ και να στοχεί και αυτή τη φορά. Το Αποέλ είχε δύο βολές και κατοχή, δεν μπόρεσε να σκοράρει. Και αυτό σημαίνει πως δεν πληρώνει η ΑΕΚ προηγουμένως το λάθος του Ιάκωβου του Παντελή. Τώρα έχουμε φάουλ από τον Κρέμεν. Δεν είχε να δώσει άλλο φάουλ το Αποέλ. Δύο βολές για την ΑΕΚ. Και αν συνεχίσει το Αποέλ να χάνει τις επιθέσεις του, αν συνεχίσει η ΑΕΚ να είναι ουσιαστική στις δικές της τις επιθέσεις, πάμε ολοταχώς για τον πέμπτο τελικό. Μπούσερ θα κάνει το 68-54. Τρεις οι πόντοι του σήμερα, πολύ καλή όμως δουλειά οργανωτικά και στην άμυνα. Η δεύτερη βολή είναι άστοχη. Τρέχει τώρα το Αποέλ. Ο Πουλ θα πάρει το φάουλ από τον Παντελή. Είναι το τέταρτο για τον γκάρτ της ΑΕΚ. Ο Πουλ που προσπάθησε να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Εδώ ξανά. Μπαίνει ο Μιλόσεβιτς, έχει για αυτός 4. Είναι περισσότερο ξεκούραση και ηρεμία για τον Ιάκωβο τον Παντελή, που είχε κάνει προηγουμένως και εκείνο το λάθος. Ο Ντόντε Ρασούν Πουλ στην γραμμή. Η Αχίλλειος τέρνα απόψε του Αποέλ. Οι ελεύθερες βολές 68-55. Είναι ψύχρεμος ο Πουλ. Φτάνει τους 10 πόντους. 68-55 μένει, ούτε και ο Πουλ δεν μπορεί να βάλει και τις δύο βολές. Πρέπει να είναι 50% το Αποέλ από τη γραμμή. Ο Τσούφ θα περάσει. Κλείστηκε, βγάζει έξω στον Μιλόσεβιτς. Μυαλωμένο μπάσκετ από τον Μιλόσεβιτς, που δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να βιαστεί. Λέιζερ στα 8 δευτερόλεπτα θα κάνει βήματα. Είναι τα κλασικά βήματα των Αμερικανών όταν έρχονται στην Ευρώπη. Αυτό στο NBA για παράδειγμα δεν θα δινόταν. Ο δόμος είναι Ευρώπη. Βέβαια, καλό είναι και αυτό που συμπληρώνει ο Γρηγόρης, ότι είναι η τρίτη του χρονιά στην Κύπρο και θα πρέπει να είχε μάθει. Εδώ ο Ντίξ μένει στον αέρα. Νικάει με την δύναμη του τον αντίπαλο. Βάζει την μπάλα μέσα. 68-57. Το Αποέλ μειώνει στους 11 και αναγκάζει τον Νικόλα Παπαδόπουλο να πάρει ένα time out. Έχουν συμπληρωμένα τα 5 ομαδικά οι δύο ομάδες, υπάρχουν προβλήματα και με φάουλ. Για την ΑΕΚ είναι ο Μιλόσεβιτς και ο Παντελή που έχουν από 4. Για το Αποέλ είναι ο Κρίτολ και ο Κρέμεν που έχουν από 4. Πολλοί παίχτες έχουν από 3 και στις δύο ομάδες. Ακούσουμε λίγο Νικόλα Παπαδόπουλο. Hands up, one step back. Let's don't go. Go back. And after the basket come immediately all to the plane. They are going to fight. Κρίσια Μάρια είναι η οδηγία που δίνει από το πρώτο λεπτό του αγώνα ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Γενικά, πέραν το ότι είναι μια έκφραση που του αρέσει πολύ, είναι και τρόπος παιχνιδιού που τον εκφράζει να παίζουν επιθετικά οι παίχτες του στην άμυνα. Και είναι κάτι το οποίο δεν βλέπει ουσιαστικά. Επιθετικότητα λοιπόν, μαχητικότητα, αν θέλετε και άλλη μια ερμηνεία της λέξης που χρησιμοποίησε ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Μιλόσεβιτς πήγε να τα βάλει με όλους, χάνει την μπάλα. Τρέχουν τώρα οι παίχτες του Αποέλ. Μακφάτεν μέσα για τον Γλυνιαδάκη. Με τον Χάρισον θα του κάνει επιθετικό φάουλ, λέει ο κύριος Σόμος. Με τον Αγκώνα, λέει ο διαιτητής. Για τον Γλυνιαδάκη είναι το τέταρτο. Όχι, είναι το τρίτο, απολογούμε. Είχε δύο από την πρώτη περίοδο και είχε μείνει σε εκείνα.
Μένει λοιπόν το 68-57, κάτι λιγότερο από 3 λεπτά. Έχασε ευκαιρία προηγουμένως το ΑΠΟΕΛ να μειώσει. Ο Τσούπ τρίποντο, άστοχο από τον Μιλόσεβιτς, μπάλα στο ΑΠΟΕΛ, λέει ο κύριος Σόμος. Από πλευρά ΣΑΕΚ λένε πως άγγιξε παίχτης στο ΑΠΟΕΛ την μπάλα. Για να δούμε ξανά αυτή τη φάση. Αλλάζουν την απόφαση οι διαιτητές, για να δούμε ξανά αυτή τη φάση. Εδώ υπάρχει ένα ελαφρύ άγγιγμα, αν έχουμε κάποιο άλλο πλάνο, γιατί είναι πολύ μακρινό αυτό. Από εδώ ίσως να φανεί. Πολύ δύσκολη φάση, πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη φάση. Έτσι για αλλιώς κάνουν λάθος οι παίκτες της ΑΕΚ, σαν να μην έγινε ποτέ. 2 δευτερόλεπτα η διαφορά του χρόνου. 2:38 για το τέλος. 68-57. Το παιχνίδι είναι στις 4 κατοχές αυτή τη στιγμή. Φωνάζει ο Τόνις ο Κωνσταντινίδης, διαμαρτύρεται για την προηγούμενη φάση. Τρίποντο από τον Μακφάντεν. Ήταν πολύ σημαντικό αν έμπαινε, πολύ σημαντικό είναι και το rebound παντός. Γιατί το ΑΠΟΕΛ ανανεώνει την επίθεσή του. Ο Ντίξ, Μακφάντεν και πάλι προσποιείται. Μπαίνει και κόβεται από τον Χάρισον. Επιμένει, Γλυνιαδάκης θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Καλή προσπάθεια από τον Μακφάντεν που επέμενε. Και η διαφορά πέφτει στους 9. 13 πόντοι του Γλυνιαδάκη, 68-59. Και τώρα ο κύριος Σόμος δίνει τεχνική ποινή και διώχνει από το παιχνίδι τον Τόνι τον Κωνσταντινίδη. Είναι η δεύτερη τεχνική ποινή για τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ, ο οποίος θα φύγει την πρώτη φορά. Μάριε, θέλω να πω κάτι όμως. Όταν ο διαιτητής αλλάζει την απόφαση του, δηλαδή φωνάζει κερκίδα, είναι επόμενο ο προπονητής να θυμώνει και μετά δέχεται τεχνική ποινή και φεύγει από το παιχνίδι. Άρα θα πρέπει να είσαι λίγο πιο ευαίσθητος πριν δώσεις την τεχνική ποινή, θεωρώ. Διότι έχεις αλλάξει την απόφαση σου και τον έχεις εκνευρίσει. Και είναι μια απόφαση που δίνει την δυνατότητα στην ΑΕΚ να πάρει την διαφορά στους 11. Έγινε λάθος με τον πίνακα, 70-59. Ο Λέιζερ έβαλε και τις δύο βολές. Η ΑΕΚ έχει και την κατοχή. Πλέον αναλαμβάνει ο Χριστόφορος Ολιβαδιώτης την καθοδήγηση της ομάδας από τον Μπάγκο, αφού ο Τόνις ο Κωνσταντινής έχει φύγει με δύο τεχνικές ποινές. Μιλόσεβιτς, λιγότερο από 2 λεπτά. Η ΑΕΚ είναι στο συν 11, Παντελή. Προσπάθησε για το φάουλο Πουλ. Λέιζερ. Τελειώνει το παιχνίδι ο Λέιζερ. Με αυτό το τρίποντο παίρνει την διαφορά στους 14. Και τους πόντους του στους 14. Ο Κούνας δεν μπορεί να απαντήσει. Η μπάλα είναι για την ΑΕΚ και πάλι. Η ΑΕΚ είναι πολύ κοντά στο 2-2 και είμαστε και εμείς πάρα πολύ κοντά στην πρόβλεψή μας ότι θα βλέπαμε να σιωρινέ 5 τελικούς. Ναι, νομίζω περίπου το είχαμε μπει, Μαρή. Εξάλλου το είχε μπει και ο Τόνις την περασμένη εβδομάδα. Θυμάσαι ότι θα πάει μακριά αυτή η σειρά. Την τρίτη στο Λευκόσιο να συγχαρούμε τις δύο ομάδες που έχουν πάει στον τελικό των τελικών. Γιατί νομίζω το έχουμε πει ότι είναι και οι δύο πολύ καλές ομάδες και είναι εισάξιες αυτή τη στιγμή. Και θα δούμε, ελπίζω, ένα καλό παιχνίδι, Μάρι. Λοιπόν, έχει πάρει time out, Γρηγόρη. Ο Στόχος Ολιβαδιώτης. Λοιπόν, όπως και να έχει, δεν έχει πολύ σημασία αυτό το time out. 75-59, 16 είναι η πόντη της διαφοράς. Δεν μπορεί να ανατραπεί αυτή η διαφορά σε ένα λεπτό και 3 δευτερόλεπτα που απομένουν για να τελειώσει αυτό το παιχνίδι. Ο Ανδρέας Λευκαρίδης πάρα πολύ καλά πάει εκεί και προσπαθεί να ηρεμήσει κάποιους θερμόαιμους οπαδούς της ΑΕΚ για να μην συμβεί οτιδήποτε, με τους πολύ λίγους έτσι αγιώς ανθρώπους που είναι δηλωμένοι από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Μπράβο στον πρόεδρο της ΑΕΚ, γιατί ξέρει ακριβώς πότε πρέπει να επέμβει. 75-59, ένα λεπτό και 3 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του παιχνιδιού. Νάση Ορινέ, η δική σου ανασκόπηση του αγώνα που είδαμε σήμερα.
Καλύτερη η ΑΕΚ νομίζω, Μάριε, πιο συγκεντρωμένη, πιο αποτελεσματική στο τελείωμα, πιο εύστοχη. Το ΑΠΟΕΛ νομίζω έχει παλέψει το παιχνίδι, δεν τα έχει βάλει κάτω και αυτό είναι προς τιμήν του σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα που ουσιαστικά είχε τελειώσει πολύ πιο πριν. Θα χτίσει, θεωρώ, θα πρέπει λογικά να χτίσει ο Τόνι σε αυτή την εμφάνιση. Το Μάριε το έχουμε μπει, είναι εις άξιες οι ομάδες και νομίζω το 2-2 και σε πέμπτο παιχνίδι είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Τελευταίο λεπτό στον τέταρτο τελικό, ο Τζαμάρ Ντίξ που είναι και απόψε πρώτο σκόρερ για τα ΑΠΟΕΛ φτάνει στους 20 πόντους, 75-61. Παντελή παίρνει φάουλ από τον Ράντο Σάλιεβις. Οι παίχτες του ΑΠΟΕΛ προς τιμήν τους δεν παρατούν το παιχνίδι, κάνουν τα φάουλ τους, θα στείλουν τους παίχτες της ΑΕΚ στη γραμμή. Οι φίλοι της ΑΕΚ ουσιαστικά αποχαιρετούν την ομάδα τους για φέτος, αφού είναι το τελευταίο παιχνίδι στο Κίτιον. Δεν είναι όμως το τελευταίο παιχνίδι για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία στο Λευκόθεο να κατακτήσει το προάθλημα και να έρθει ξανά στο Κίτιον για την φιέστα του τίτλου. Μια φιέστα τίτλου που αν γίνει στο Λευκόθεο θα σημαίνει πως το πρωτάθλημα την ερχόμενη Τρίτη θα το πάρει το ΑΠΟΕΛ. 77-61. Το σίγουρο είναι ότι την ερχόμενη Τρίτη έχουμε τελικό των τελικών. Έχουμε σίγουρα πρωταθλητή και η τελευταία φορά που είχαμε 5 τελικούς ήταν το 2011 όταν η ΕΘΑ με τον Dejan Çub στην σύνθεσή της κέρδισε με 3-2 την ΑΕΛ σε μια επίσης εκπληκτική σειρά. Γρηγόρη, η δική σου σύντομη ανασκόπηση του απόψινου παιχνιδιού. Λοιπόν, νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά η ΑΕΚ καθάρισε το παιχνίδι ουσιαστικά. Μπήκε πιο συγκεκριμένα από το πρώτο λεπτό. Είχε δημιουργήσει μια διαφορά κοντά στους 10 πόντους. 10 με 7 συνεχώς πήγαινε εκεί η διαφορά. Τελευταίο δεκάλεπτο, εκεί που όλα κρίνονται. Η φανέλα του πρωταθλητή, η ψυχή του περσινού πρωταθλητή μίλησε και η εμπειρία του Ίγκορ Μιλόσεβιτς. Το τονίζω αυτό, έχει αλλάξει όλη την ΑΕΚ απόψε ο Ίγκορ Μιλόσεβιτς. Ίγκορ Μιλόσεβιτς, Νάση Ορινέ, 15 πόντους. Αν τους πάρει και στο Λευκόθεο, η ΑΕΚ έχει πολύ καλύτερη τύχη από ό,τι στα προηγούμενα δύο παιχνίδια. Κοίταξε, η προσθήκη του Μιλόσεβιτς, επαναλαμβάνω, έχει βοηθήσει κυρίως στο στήσιμο, στην ξεκόλαση του Παντελή, στο περιφερειακό σούτ επίσης. Ξέρεις, είναι λεπτές ισορροπίες, Μάριε. Ναι, είναι. Είναι λεπτές ισορροπίες, επαναλαμβάνω, νομίζω είναι θετικό ότι θα δούμε και πέφτουν παιχνίδι τουλάχιστον, που δεν το βλέπουμε και κάθε χρόνο. Το είδαμε το 2011, μόλις τώρα το ανέφερα. Το είδαμε προηγουμένως το 2008, Κεραυνός ΑΠΟΕΛ 3-2. Το 2007, ΑΕΛ ΑΠΟΕΛ 3-2. Και στην πραγματικότητα, από εκεί και πέρα, από το 2003 και το 2004, το 5 και το 6, είχαμε σειρές στο 3-1 και στο 3-0. Και βέβαια πέρσι η ΑΕΚ είχε κερδίσει το ΑΠΟΕΛ με 3-1. Φάουλ φωνάζουν από πλευράς ΑΠΟΕΛ, τελικά το φάουλ το κάνει ο Λέιζερ. Στα 20 δευτερόλεπτα, το ΑΠΟΕΛ στο τέλος του παιχνιδιού κερδίζει τις εντυπώσεις γιατί δεν σταματά να παλεύει το παιχνίδι. Χειροκροτεί ο Βασίλης ο Κούνας, πάει κοντά και το πάρει τον μπάγκο της ομάδας εν όψη προφανώς του τελευταίου τελικού. 78-67 από τον Λάζαρ Ράντο Σάλιεβιτς, ο οποίος χάνει την δεύτερη βολή. Ο Παντελή παίρνει φάουλ από τον Ράντο Σάλιεβιτς και θα πάει τώρα αυτός στη γραμμή για άλλες δύο βολές. Πρώτη βολή εύστοχη από τον Ιάκωβο τον Παντελή, ο οποίος σήμερα από πλευράς σκοραρίσματος έμεινε στα ριχά, όμως καμιά φορά
είναι κάποια άλλα πράγματα που μετρούν και όχι τόσο το σκοράρισμα. Είναι το καθαρό μυαλό, είναι η άμυνα, είναι η μαχητικότητα. Ο Κούνας για τρεις, αστοχή, ο Λέιζερ στο rebound, τέλος παιχνιδιού. Πάμε φίλες και φίλοι σε πέμπτο τελικό. ΑΕΚ από ΕΛ 2-2, από ΕΛ ΑΕΚ 2-2. Όλα θα κριθούν στον τελευταίο αγώνα την ερχόμενη Τρίτη, ζωντανά από την Cita Vision βεβαίως.